Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλό μεσημέρι. Είναι η εκπομπή «Στο μικρόφωνο». Μαζί μας σήμερα, εκτός από τον Δημήτρη Καζάκη που είναι στο μικρόφωνο αυτή τη στιγμή και ομιλεί, μαζί μας είναι μια ιδιαίτερη, έτσι, μας τιμά ιδιαίτερα με την παρουσία της. Είναι η κυρία Μουστακλή. Για όσους γνωρίζουν, φαντάζομαι είναι οικείο το όνομα. Μέχρι και η δική μου γενιά γνώριζε, γιατί τέλος πάντων όχι μόνο και ο απόϊχος, αλλά εμείς ζήσαμε τα γεγονότα της Χούντας μέχρι και το Πολυτεχνείο, έστω και σαν μικρά παιδιά. Στο δημοτικό ήμουν εγώ τότε, αλλά θυμάμαι το τι γινόταν. Θυμάμαι τους γονείς μου να ακούνε μυστικά την Deutsche Welle και το, χωρίς να είναι πολιτικοποιημένοι οι άνθρωποι, απλοί άνθρωποι ήταν, απλά μια και είχαμε το Πολυτεχνείο την προηγούμενη εβδομάδα και επειδή είναι, αυτή είναι η γιορτή της δημοκρατίας και όχι αυτό το γελίο πράγμα που γίνεται κάθε Ιούλιο, οπότε γίνεται με την δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου όλοι δίνουν συγχαρητήρια στους άλλους για το πόσο άσχημα περνάει η χώρα ή πηγαίνει η χώρα με τη μεταπολίτευση. Πραγματική δημοκρατία είναι εκεί που συμμετέχει ενεργά ο λαός. Και στο μόνο που συμμετείχε ενεργά ο λαός και μάλιστα διακινδυνεύοντας και την ίδια τη ζωή του, ήταν στη μάχη ενάντια στη Χούντα με την κορύφωση που είχε το Πολυτεχνείο μαζί με όλα. Ο Σπύρος ο Μουστακλής ήταν αξιωματικός, μόνιμος αξιωματικός, στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, ταγματάρχης στο βαθμό, και από ό,τι βλέπω δεν ήταν της δικής μας, δεν ήταν κάτω από το χαντάκι που λέμε, δηλαδή από την Πελοπόννησο, βρισκόταν, είναι καταγωγή από το Μεσολόγγι, και από ό,τι θυμάμαι ήταν συνελήφθη τότε στην εκαθάριση που έκανε η Χούντα με το κίνημα του ναυτικού. Πρωτού μιλήσω, ας μου επιτρέψετε εσείς, ζητάω, και οι ακροατές, για λίγα δευτερόλεπτα να κρατήσουμε ένα ελάχιστο φόρο τιμής
για όλους που έχουμε χάσει. Σωστό. Στο Πολυτεχνείο, στην Αντίσταση και στην Κύπρο και στους αγνοούμενους. Σωστό. Να, έτσι, πρωτού αρχίζω. Λίγα λεπτά. Εντάξει, μπορούμε. Λοιπόν, για όσους μας ακούνε τώρα, δεν χάλασε το ραδιόφωνο ούτε μετάδοση. Καλό είναι να θυμόμαστε αυτά τα πράγματα και όχι μόνο να τα θυμόμαστε για να, για να μην τα ξαναζήσουμε, γιατί μόνο έτσι δεν θα τα ξαναζήσεις, αν τα θυμάσαι και αν διδάσκεσαι από αυτά. Από αυτά, ακριβώς. Όποιος θέλει να πούμε και στους ακροατές, όποιος θέλει να συμμετάσχει στη συζήτηση, είτε μέσω κάποιου μηνύματος ή με παίρνοντας τηλέφωνο στην εκπομπή, πολύ ευχαρίστως. Τηλέφωνο επικοινωνίας εκπομπής είναι 210-34-28-676, 210-34-28-676, ή στο email της εκπομπής, το οποίο από ό,τι βλέπω ήδη έχει κατακλειστεί, στο μικρόφωνο, με PH, στο μικρόφωνο, μία λέξη, papaki@gmail.com. Όποιος θέλει ερωτήματα, προβληματισμούς, οτιδήποτε ήθελε να πάρει. Σωστά. Οπότε επανερχόμεθα. Ναι, στο θέμα. Στο θέμα μας. Πριν πάμε στο συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά το Σπύρο το Μουστακλή, που για όλους εμάς τουλάχιστον και τη δική μου γενιά την έχει στιγματίσει η εικόνα του στο αναπηρικό καροτσάκι, γνωρίζοντας ότι τον έριξαν στο αναπηρικό καροτσάκι μετά από βασανιστήρια, τα οποία σήμερα ορισμένοι αρνούνται ότι έγιναν. Βεβαίως. Διάβαζα προσφάτως κάποιους καθηγητές εκπαντίου, ιστορικούς κατά τα άλλα, οι οποίοι αρνούνται ότι έγιναν βασανιστήρια, βεβαίως, στη Χούντα, ότι είναι υπερβολές αυτά τα πράγματα. Ναι, είναι υπερβολές. Μάλιστα. Αυτά τα πράγματα κάποιων τύπων, ας πούμε, περίεργων, που θέλανε, ας πούμε, να το παίξουν αντιστασιακοί για να πάρουν την σύνταξη του αντιστασιακού. Ακριβώς. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι μάλιστα τοποθετούνται στην αριστερά. Δυστυχώς. Γιατί μέχρι τώρα το ξέραμε ότι ήταν η νοσταλγία της Χούντας που τα λέγανε αυτά. Βεβαίως. Βεβαίως. Και οι συνεργοί. Και τώρα βλέπουμε ότι τα πράγματα δυστυχώς έχουν αλλάξει. Αυτό το δράμα της ιστορίας. Να πούμε μόνο ότι από όσα γνωρίζω, γνωρίζοντας, μιλώντας και με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της εποχής εκείνης, το δημοκρατικό κίνημα μέσα στο στρατό, γιατί συνήθως όσοι δεν ζήσαν με την κατοχή, σαν ενήλικες, τουλάχιστον να έχουμε γνώση οπωσδήποτε. Του περιβάλλοντος χώρο, αλλά και δεν είχαμε και άμεση σχέση με τα κινήματα αντιδικτατορικά. Είχαμε μια εικόνα ή δημιουργήθηκε μια εικόνα, μερικές φορές και επίτηδες κατά τη γνώμη μου, ότι εν μπλοκ οι ένοπλες δυνάμεις συμμετείχαν ή ήταν συνένοχες στο πραξικόπημα του Παπαδόπουλου, των συνταγματαρχών της εποχής εκείνης, και εν μπλοκ το στήριξαν μέχρι τέλους, ακόμη και με την τραγωδία στην Κύπρο, την προδοσία αυτή που έγινε. Δεν είναι έτσι, δεν είναι η αλήθεια. Ψάχνοντας τα στοιχεία, μου έκανε φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι ο χώρος των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και στα τρία όπλα ήταν ο χώρος με το μεγαλύτερο ποσοστό αντιδράσεων ενάντια στη Χούντα. Πώς το ξέρω αυτό? Από τα ιστορικά στοιχεία που έχουν βγάλει πάρα πολλοί αξιωματικοί της εποχής εκείνης, που μετέπειτα ως απόστρατοι μπόρεσαν και βγάλανε κάποια στοιχεία, οι μαρτυρίες. Και ο ίδιος ο Σπύρος Μουστακλής, αυτά που είχε πει για τη δική του περιπέτεια, αλλά και το κίνημα του ναυτικού και το τι είχε γίνει. Απλά, καθότι η δικτατορία είχε ξένες πλάτες, σίγουρα δεν μπόρεσαν οι αξιωματικοί αυτοί, που τέλος πάντων τιμούσαν το εθνόσημό τους, αν μη τι άλλο, λοιπόν, να υπερισχύσουν εναντί των μηχανισμών που είχαν εγκατασταθεί τότε στη χώρα. Ο Σπύρος ο Μουστακλής, να πούμε καταρχήν, ότι δεν ήταν κανένας ύποπτος κομμουνιστής ή αριστερός, όπως λέγανε την εποχή εκείνη. Βεβαίως. Να το πούμε, ήταν δημοκράτης ο άνθρωπος. Ναι, αλλά παράλληλα όμως το στράτευμα είχαν για τον καθένα, ήξεραν τι είναι. Βεβαίως. Το στράτευμα,
ήξεραν για τον καθέναν, είχαν τα πάντα δηλαδή. Ναι. Και ανάλογα είχαν χαρακτηρίσει και το Σπύρο Μουστακλή, έχοντας μια ιστορία από 17 χρονών, όταν πολέμησε τους Γερμανούς, όταν πήγε στο Ζέρβα εναντίον των Ιταλών και των Γερμανών. Πείτε το που είχε πάει. Ναι. Πείτε και το που είχε όλα, πάει, γιατί ορισμένοι όλα αυτά, ναι, όλα αυτά ήταν καταγεγραμμένα, όχι και για αυτόν και για όλους. Φυσικά, λοιπόν. Ναι, και είδαμε και υπάρχουν και υπάρχουν και στα χαρτιά και φυσικά, στα συσπηρησίες. Εδώ ήταν για τον πατέρα μου που δεν είχε καμία συμμετοχή πουθενά και με ρωτάγαν όταν πέρναγα στο Ρουφ. Περιοδεύουν τότε, ναι, που, ναι, περνάγαμε, ναι, ναι. Πού ήταν ο πατέρας μου ανάμεσα στο 49 και στο 60, ναι. Πού ήθελες να ξέρω, εγώ το 62 γεννήθηκα, ναι. Όλα αυτά έτσι ήταν και γι' αυτό για τον καθένα, ναι, είχαν πλήρη στοιχεία. Και γενικά την εποχή εκείνη μετά την, όταν έφυγαν οι Γερμανοί και είχαμε δεξιούς, αριστερούς, είχαμε εξορίες, είχαμε εμφύλιο πόλεμο, όλα αυτά ήτανε, παρακολουθούσαν τον καθέναν και είδα και τα χαρτιά που από το φάκελο. Σας είπα ότι... Και συμμετείχε και στον πόλεμο της Κορέας από τη... Ο Σπύρος Μουστακλής, ναι, μετά... Σαν τον βαθμό, ναι, του υπολογαγού. Ήταν και εμπειροπόλεμος. Ναι, βεβαίως, ναι. Ήταν, είπαμε, από 17 χρονών είχε πάει στο Ζέρβα, μετά συνέχισε στη Σχολή Ευελπίδων. Ήτανε μάχημος αξιωματικός. Ήτανε, δηλαδή, μάχημος αξιωματικός, συνέχισε στη Σχολή Ευελπίδων, πήγε στην... Χρονικά τώρα, να, ναι, ναι, παίρνουμε, ναι, αυτό, ναι, πήγε στην Κορέα. Εκεί, και θέλοντας πήγε εθελοντικά στην Κορέα, θέλοντας και εκεί να προσφέρει, γιατί ήταν, επειδή γεννήθηκε στο Μεσολόγγι, είχε ζήσει και από τον παππού του που έγραψε και κράτησε την ιστορία του Μεσολογγίου και προσωπικό φίλο του Παλαμά, είχε ζήσει όλα αυτά και η ιστορία του Μεσολογγίου τον είχε, ήταν δηλαδή, ήταν μέσα στο DNA του. Ζώντας, η πολιορκία, λέμε, ναι, ναι, και όλα έξοδος, αυτά, ναι, ναι, τον είχε τόσο πολύ επηρεάσει και γι' αυτό και ίσως πολύ μικρός μπήκε στην αντίσταση. Και γι' αυτό υπήρχε πήγε... μια παράδοση, συγγνώμη που σας διακόπτω. Σίγουρα. Υπήρχε μια παράδοση στους Έλληνες στρατιωτικούς, ναι, η οποία κράτησε περίπου μέχρι τη Χούντα. Ναι. Ότι οι γόνοι ηρωικών οικογενειών, όχι μόνο επωνύμων, που κατάγονταν από την εποχή της Επανάστασης ή είχαν, ναι, συμμετάσχει στην Επανάσταση, μιλάμε, ναι, για την Παλιγενεσία, ναι, ναι, ήταν αυτονόητο σχεδόν ότι θα πήγαιναν στις ένοπλες δυνάμεις, για να, ακριβώς για τον λόγο αυτόν, ότι, πώς να το πούμε, συνέχιζαν την παράδοση, ναι, οπωσδήποτε, πάπου προς πάπου, ας πούμε. Ναι. Και όταν μάλιστα τότε που όταν υπηρετούσε και ήταν και ο πλαστήρας τότε ήταν στην κυβέρνηση, που θέλησε να πάει εθελοντικά δηλαδή στην Κορέα, όντας εδώ πέρα κυβέρνηση δημοκρατική, να προσφέρει και εκεί, που ήταν και εκεί ένας εμφύλιος, έλεγε, ένας εμφύλιος, εμφύλιος. Και γι' αυτό πήγε εκεί πέρα και ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένος με αυτά που πήγε, και πήγε για να προσφέρει, και εκεί κατάλαβε την πραγματικότητα, όπως τι είναι κάθε εμφύλιος, τι είναι έξω, πώς γίνεται ο κάθε, ναι, εμφύλιος και τι... Πώς οι ξένες δυνάμεις μας οδηγούν να σφαχτούμε μεταξύ, ναι, μας. Ακριβώς. Εκεί τα είδε και είχε πάρα πολύ στενοχωρηθεί. Έκανε το καθήκον του εκεί, διακρίθηκε, γύρισε από την Κορέα. Με τη βοήθεια του Θεού δεν είχε κάτι. Ήρθε στην Αθήνα να υπηρετήσει. Και βέβαια, επειδή και στο στρατό υπήρχαν και εκεί φατρίε, θα έλεγε κανείς, δεξιοί και αριστεροί, υπήρχε ο Ιδέα, ναι, και όλοι αυτοί. Από όπου προήλθε και ο Παπαδόπουλος και οι προτεργάτες της Χούντας. Όλοι αυτοί, ναι. Και γι' αυτό αναλόγως φέρονταν στους αξιωματικούς, παρακολουθούσαν ή τους έκαναν τις μεταθέσεις και τις ευκολίες, τις προαγωγές, και με τρόπο που ο Σπύρος δεν ήταν στον Ιδέα, και όλα αυτά τον είχαν καταγράψει, δηλαδή του είχαν στοιχήσει στην εξέλιξη, αναλόγως. Μετά, εν πάση περιπτώσει, μετά έγινε το, αφού ήρθε και έμεινε εδώ πέρα, έγινε το Κυπριακό. Είχαν γίνει οι εκλογές
πριν από αυτό. Θυμόσαστε τις διαμαρτυρίες που είχαμε για την Κύπρο, για την Ένωση και όλα αυτά. Εγώ το έχω διαβάσει η ιστορία. Ναι, έγιναν και νεκρούς είχαμε. Ναι, ναι, στις διαδηλώσεις. Στις διαδηλώσεις έγιναν οι εκλογές της Βίας και Νοθείας το 1961 και το 1962. Ψηφίσανε πεζοδρόμια, πέτρες και δέντρα τα πάντα. Ναι. Δέντρα τα πάντα. Αυτό τον είχε επηρεάσει πάρα πολύ. Και επειδή ακριβώς το είχε δει αυτό, το είχε δει αυτό και το είχε ζήσει αυτό το περιστατικό, υπηρετώντας στην Ερμούπολη της Σύρου, που έχει στρατόπεδο, και που του δώσανε και πέρα, του είπανε, τον υποχρέωσαν να στους λόχους να μοιράσει ψηφοδέλτια. Και δεν το έκανε αυτό. Φυσικά την άλλη μέρα το μετέθεσαν στο Σιδηρόκαστρο. Ήταν η πατριδογνωσία. Ναι, ήταν αυτό. Εκεί πέρα υπηρέτησε εκεί. Είδατε, έγιναν πάλι εκλογές τρεις φορές και το 1963-1964 πάλι και γι' αυτό ετοιμάζανε τα έτοιμα ψηφοδέλτια για τους λόχους. Ήταν εκεί υποδιοικητής και διοικητής ήταν ο Αντώνης Ολέκας, από τους προτεργάτες της δικτατορίας. Mm-hmm. Και εκεί είχαν έτοιμα τα πακέτα για τους λόχους. Το είδε, δεν άφησε, έγινε επεισόδιο μεταξύ αυτού και του Λέκα και τα λοιπά, και η υπόθεση ήταν ότι βγήκε η Ένωση Κέντρου με συντριπτικά ποσοστά, 58% αν θυμάμαι. Ναι, βεβαίως, και μετά από λίγο, σας είπα, είχε γίνει επεισόδιο με τον ίδιο τον Λέκα, και έτσι σαν προτεργάτης μετά ήδη ήξερε καλά ποιος είναι ο Σπύρος Μουστακλής, ας πούμε. Και γι' αυτό ύστερα με τη Χούντα τον περιποιήθηκαν αναλόγως, γνωρίζοντας ιστορίες. Μαζί μας είναι και η Χριστίνα Υπολιγονοπούλου. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Καλησπέρα, κυρία Χρονοπούλου. Το ιστορικό. Ναι, το ιστορικό. Όταν έγιναν οι εκλογές, ήρθε φυσικά, μετατάθηκε στην Αθήνα και πήγε στην ΚΙΠ τότε που λεγότανε και υπηρετούσε εκεί. Είχε αρχίσει ήδη το θέμα. Με Ένωση Κέντρου. Ναι, με Ένωση Κέντρου, με τον Γεώργιο Παπανδρέου. Ναι, είχαν αρχίσει να στέλνουν στην Κύπρο στρατιώτες για να δημιουργήσουν στρατό κυπριακό, ενώ είχαν το διεθνές εκεί πέρα. Και εκεί πήγε εθελοντικά, παρόλο που είχε πολύ καλή, είχε θέση στην ΕΕΠ, πολύ σημαντική, ήταν στην αντικατασκοπία, αλλά ήθελε και εκεί, πώς θα σου το πω, στάλθηκε. Ήθελε οπωσδήποτε να πάει στην Κύπρο και φυσικά πήγε για να προσφέρει και εκεί τις υπηρεσίες, τις οποίες πράγματι μετατέθηκε, πήρε τη μετάθεση. Σε ποια εποχή αυτό, 64-65? Μιλάμε το 65, ναι, ήρθα από το 63-64 στην ΕΕΠ και το 65 πήγε στην Κύπρο. Τοποθετήθηκε διοικητής τάγματος στο Πογάσι, κοντά στην Αμόχωστο και στην περιοχή της Καρπασίας. Εκεί όλοι, αν θα το ξέρετε όλοι και θυμάστε, ο Γιώργος Παπανδρέου, προκειμένου να επανδρώσει και να δημιουργήσει στρατό κυπριακό, με κάποιο τρόπο που δεν ήταν, ακολουθούσε, θα λέγαμε, την κανονική σειρά νομιμότητα, έστειλε μία μεραρχία. Ναι, τη μεραρχία του Παπανδρέου. Τη μεραρχία του Παπανδρέου. Σε μια νύχτα. Σε μια νύχτα με 10.000 άνδρες, οι οποίοι ήταν με ξένα διαβατήρια όλοι. Το ξέρετε αυτό. Ο καθένας, όλοι είχαν ξένα διαβατήρια. Είναι στοιχείο της ιστορίας μας. Ναι, είναι γνωστό αυτό. Μήπως πλατιάζομαι όλα αυτά. Όχι, καθένα. Έτσι και ο Σπύρος Μουστακλής πήγε εκεί πέρα, διοικητής τάγματος, ως καθηγητής Αγγλικών. Σπύρος Αλετράς, καθηγητής Αγγλικών. Δεν μείνει πολύ λόγο. Ήταν διοικητής του τάγματος σε ένα χωριό που λέγεται Μπογάζι, που είναι στη θάλασσα κοντά, πολύ κοντά στην Λευκοσία, και τώρα είναι στην πράσινη ζώνη, εκεί πέρα στη ζώνη. Είναι στην στη γραμμή. Είναι στη γραμμή. Ναι, κοντά, πολύ κοντά εκεί. Στην νεκρή ζώνη. Στην νεκρή ζώνη. Δουλέψανε πάρα πολύ με όλους. Ήταν εκλεκτοί όλοι οι αξιωματικοί που ήταν εκεί, που γνώρισα και όλοι είχαν να πούν. Είχε δημιουργηθεί και το θέμα της υπόθεσης της Ασπίδα, παρόλα αυτά τα γεγονότα, και γινόταν δικαστήρια και ανακρίσεις. Ήταν μια επιχείρηση να χτυπηθεί δημοκρατικό στοιχείο στο στρατό. Ο Σπύρος Μουστακλής πήγε ως μάρτυρας υπερασπίσεως των κατηγορμένων, γιατί πήγε και ήταν παράλληλα στον Μπογάζι. Είχε δημιουργηθεί και είχαν αρχίσει να δημιουργηθούν και ναυτικές βάσεις. Δημιουργήθηκε και εκεί μια ναυτική βάση και ήταν υπεύθυνος και για την ναυτική βάση. Έτσι γνωρίστηκε πολύ, ήταν συνεχώς με τους αξιωματικούς, γιατί ήταν και υπεύθυνος για την περιοχή αυτή.
πήγαινα, στην υπόθεση Ασπίδα ανέβηκε, κατέβηκε και ήταν υπέρ την, υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Εκεί έμεινε, ήταν κουραστή, κάνανε και οχυρωματικά έργα και όλοι, και ήταν πολύ κουρασμένοι για να δημιουργήσουν όλο αυτό το στρατό. Και όπως είπα, ήταν επίλεκτη. Εν πάση περιπτώσει, επέστρεψε στην Ελλάδα το Νοέμβριο του 1965. Δημιουργήθηκε κάποιο επεισόδιο στο Στάγμα. Δημιουργήθηκε κάποιο επεισόδιο, και με την ευκαιρία αυτή που έπρεπε να τιμωρήσει κάποιους στρατιώτες, οι οποίοι, ένας αξιωματικός και ένας υπαξιωματικός, και έπρεπε να κάνει αναφορές και να τις στείλει επάνω στο επιτελείο. Τέλος πάντων, βρέθηκαν πολλές ευκαιρίες, και στην αναφορά που έκανε, τον κάλεσαν, πήρε μετάθεση. Ναι, πήρε μετάθεση, το γιατί, πίσω, δηλαδή. Ναι, πήρε μετάθεση γιατί το επεισόδιο ήταν ότι είχαν, για τη Φρυδερίκη, οι δύο αυτοί είχαν μιλήσει, είχαν τσακωθεί ήδη, ναι, και τη Φρυδερίκη και τα λοιπά. Mm-hmm. Και σαν διοικητής έπρεπε να κάνει αναφορά και να προσπίσει, προσπάθησε και να μιλήσει και η... Όχι, απλά μια προσωπική ερώτηση. Mm-hmm. Πριν συνεχίσουμε, ήσασταν τότε μαζί? Όχι, εγώ ήμουν στο πανεπιστήμιο και δεν είχαμε... Δεν είχατε γνωριστεί ακόμα? Είχαμε γνωριστεί. Απλά δεν είχατε παντρευτεί? Όχι, ήμουν στο πανεπιστήμιο, ναι, και δεν είχαμε παντρευτεί. Και έτσι γύρισε από την Κύπρο, και με μετάθεση που πήγε στη Σύρο. Ξαναπήγε, γιατί είχε επιτετήσει και δεύτερη την πρώτη φορά. Και κάνοντας, αφού πέρασε κάποια ανακριτικό και συμβούλιο με ερώτημα της απόταξης και όλα αυτά, ιστορίες δηλαδή, ιστορίες προκειμένου να αρχίσει να φεύγει σιγά σιγά η μεραρχία στην Κύπρο. Και όταν τελικά είχε κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας, το που ήταν η δίκη να είχε οριστεί για την 3 με 4 Μαΐου, έγινε το πραξικόπημα. Ναι, το πραξικόπημα βρισκόταν σε διαθεσιμότητα, ενώ είχε κάνει όλα αυτά, και ήταν φυσικά από τους πρώτους, ναι, όλη αυτή η ιστορία. Την αναφέρω και στο βιβλίο, και βέβαια έφυγαν και άλλοι. Είτε το βιβλίο που έχετε γράψει, για να το ακούσουν οι ακροατές μας, όπως το αναζητήσουν κιόλας. Ναι, βέβαια δεν έχει ακόμα παρουσιαστεί σε λίγο καιρό. Και έτσι λοιπόν ήταν από τους πρώτους που ηχούνται. Πιο εκδοτικό οίκο, και από τον τίτλο πείτε. Ναι, το έχω δώσει στον εκδοτικό οίκο του Παπαζήση. Mm-hmm. Και τώρα είναι αυτή τη στιγμή. Και έτσι σιγά σιγά άρχιζαν από την Κύπρο να την μεραρχία να την ξυλώνουν. Mm-hmm. Ήταν από τους πρώτους. Γιατί, και όπως είδατε, το αποτέλεσμα... Το πρώτο πράγμα που έκανε, έγινε η δικτατορία. Ήταν να ξυλώσει τη μεραρχία, να μείνουν τα πάντα. Και αυτό στήχησε. Έτσι. Αμέσως όμως, μόλις έγινε η δικτατορία την 21η Απριλίου, ο Σπύρος, γιατί οι δικτάτορες αποστράτευσαν πολλούς χιλιάδες αξιωματικούς. Ναι. Όταν έγιναν. Σωστό. Πολλούς, οι οποίοι συγκεντρωθήκανε, τους έβλεπα που γνώριζα με τον Σπύρο, και ο Σπύρος μπήκαν στην αντίσταση. Αμέσως άρχισαν να μπαίνουν στην αντίσταση. Ναι, κυρία Μουστακλή, ερχόμενη, σας άκουσα να λέτε για τον κύριο Μουστακλή, τον αείμνηστο Σπύρο Μουστακλή, ότι, και κατάλαβα ότι ήταν άνθρωπος που κατ' εξοχήν ενεργούσε κατά συνείδηση. Και στέκομαι σε αυτό που είπατε, ότι αρνήθηκε να εκτελέσει διαταγή να μοιράσει ψηφοδέλτια. Βεβαίως. Την εποχή, ποια ακριβώς εποχή ήταν αυτή? Δύο φορές. Τη μία ήταν το 60-61 και την άλλη ήταν το 63-64. Διότι η συνείδησή του δεν του επέτρεπε, και το καθήκον του δεν ήταν ως αξιωματικού να μοιράζει ψηφοδέλτια. Ασφαλώς. Και αρνήθηκε να εκτελέσει τη διαταγή. Ναι. Ξέρουμε ότι ο Σπύρος Μουστακλής ήταν από τους αξιωματικούς που αντέβρασαν έμπρακτα κατά της δικτατορίας. Ναι. Και θα θέλαμε να μας πείτε ποια ήταν ακριβώς αυτή η έμπρακτη αντίσταση, η οποία και τον κατέστησε ήρωα και είναι στο πάνθεο των ηρώων της νεότερης ιστορίας μας.
Έγινε αυτό στη διάρκεια της δικτατορίας το 1967 με 1974, κατά αυτή την περίοδο. Και αμέσως μετά το διάλειμμα, συμφωνείτε κύριε Καζάκη, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να μας εξηγήσει η κυρία Μουστακλή ποια ακριβώς ήταν αυτή η έμπρακτη αντίσταση και τι συνέπειες είχε για τον αείμνηστο Σπύρο Μουστακλή. Ένα διάλειμμα ολίγων λεπτών. Έκανα ίσως πλάτια με το να πω την ιστορία. Όχι, κάναμε. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, επιστροφή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη και την κυρία Μουστακλή. Έχουμε, πριν ξεκινήσουμε, έχουμε ένα τηλέφωνο. Έχουμε. Μάλλον έκλεισε. Λοιπόν, αυτό που σκεφτόμουν όλη την ώρα που, που λέτε αυτή την. Μάλλον περιγράφετε την ιστορική διαδρομή του Σπύρου του Μουστακλή, ο οποίος δυστυχώς, όπως και να. Οι ήρωες γενικά, όχι μόνο στη χώρα μας, ιστορικά, αν το δούμε, ναι, όταν πεθαίνουν, φεύγουν δηλαδή από το, από το προσκήνιο αναγκαστικά, κλείνει το ιστορικό τους κύκλος, να το πούμε έτσι, υπόκειται σε δύο μεταχειρήσεις. Είτε τους κάνουν εικόνισμα και τους προσκυνάνε όλοι αυτοί που έδρασαν εναντίον τους και εναντίον των ιδανικών τους. Μάλιστα. Αλλά το έχουν σαν άλουθι. Κοιτάξτε, το προσκυνάμε, ναι, ήρωας. Ναι. Και το λένε οι βασανιστές του, οι προδότες, όλοι αυτοί που, που έδρασαν ή που έβαζαν πλάτες στο, στα καθεστώτα που έδρασε εναντίον αυτών που πολέμησε, να το πούμε έτσι. Και απ' την άλλη είναι οι λεγόμενοι αναθεωρητές της ιστορίας. Μάλιστα. Οι οποίοι λένε, εντάξει ρε παιδί μου, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, υπήρχαν κάτι βασανισμοί, αλλά όχι και τόσοι. Ναι, ναι, ναι. Υπήρχαν κάτι νεκροί, αλλά όχι και τόσοι. Όχι και τόσοι. Προσφάτως άκουσα κιόλας ότι δεν υπήρχε κανένα στο Πολυτεχνείο. Α, ναι. Λοιπόν, ξέρω εγώ, κάποιοι άλλοι λένε, ας πούμε, α, ο Μουστακλής, ας πούμε. Ναι. Ο Μουστακλής, εντάξει, έκλεβε τους φαντάρους του για να γεννά χαρτόμουτρο. Ή κάτι τέτοια πράγματα. Και το λένε με έναν τρόπο, πώς να το πούμε, βεβαίως είναι, είναι αδύνατον για αυτούς που τέλος πάντων υπερασπίζουν τη μνήμη του, ούτε απέναντι σε αυτούς που τον θεοποιούν για να καλυφθούν αυτοί πίσω του και τα ανομήματά τους, είτε αυτοί που, εντάξει, σιγά σιγά αρχίζουν και ρίχνουν λάσπη ή τον κατεβάζουν πολύ χαμηλά ώστε νεότερες γενιές να μην διδάσκονται, ναι, έτσι, ούτε είναι, να θεωρούν αυτονόητο αυτό που έκανε είτε ο Σπύρος Μουστακλής, είτε χιλιάδες άλλοι ήρωες. Τόσοι άλλοι, πολλοί. Αυτό, πολύ. Δεν το θεω, αυτό που μου κάνει εντύπωση με όλους αυτούς τους ανθρώπους, ιδιαίτερα όταν είναι ένστολοι, για τον απλούστατο λόγο το ότι ο ένστολος ζει σε ένα ειδικό περιβάλλον, ναι, έχει ειδικές συνθήκες, ναι, και άρα πολύ περιορισμένες επιλογές. Οπότε το να αντιδρά και να οργανωμένα να αντιστέκεται, ναι, είναι φοβερή επιλογή. Δηλαδή είναι επιλογή η οποία του κοστίζει πολύ περισσότερο από ό,τι κοστίζει από έναν απλό πολίτη. Ναι, βεβαίως. Αλλά μου κάνει εντύπωση, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι και στην ιστορία του Σπύρου Μουστακλή, όπως την είπατε τώρα, αλλά και σε άλλους ανθρώπους. Έτσι. Είναι το αυτονόητο του πράγματος. Πολύ ωραία το λέτε. Έτσι δεν είναι. Πολύ ωραία. Δηλαδή δεν κάθεσε να σκεφτεί ότι κάτσε να δούμε τι γίνεται εδώ τώρα. Τι χαρακτήρα καθεστώτος έχουμε. Ναι. Είμαστε σε καπιταλισμό ή σε σοσιαλισμό, ναι, ποιο κόμμα, με ποιο κόμμα θα, ναι, πάμε. Τίποτα, θεώρησαν αυτονόητο ότι από τη στιγμή που κατελήθη το κοινοβουλευτικό πολίτευμα, γιατί δεν είχαμε και δημοκρατία εδώ, τα λέμε, ναι, ναι, το κοινοβουλευτικό πολίτευμα, δηλαδή η ελευθερία του Έλληνα πολίτη να αποφασίζει ο ίδιος, έστω και με τον τρόπο που αποφάσιζε εκείνη την εποχή, και με ξένες δυνάμεις οι οποίες επέδρασαν μόνο και μόνο για να τεθεί υπό την κατοχή τους διαμέσου της Χούντας, ναι, η Ελλάδα με τον ευρύτερο, με την ευρύτερη έννοια του, γιατί τότε Ελλάδα ήταν και η Κύπρος, μετά το ξεχάσαμε αυτό, γιατί η πρώτη νεκρή στις διαδηλώσεις του 1955 ήταν με το σύνθημα της Ένωσης. Βεβαίως. Και να με συγχωρείτε,
ήταν μόνο δεξιοί. Ήταν πρώτα και κύρια από την αριστερά. Και το λέω αυτό γιατί τότε το να ήσουν αριστερός ήταν αυτονόητο ότι είσαι πατριώτης και δεν ήταν μόνο για το δεξιό. Ναι. Αυτό το ζήτημα. Σήμερα το έχουμε ξεχάσει. Αυτό το πράγμα το έχουμε πετάξει στα σκουπίδια. Και λέω αυτό το πράγμα. Αυτό θέλω να συζητήσουμε περισσότερο. Το αυτονόητο που για τη δική μου γενιά σήμερα που βρισκόμαστε σε ανάλογες συνθήκες. Όχι ίδιες, ανάλογες συνθήκες. Και από αυτή την άποψη πολύ χειρότερες. Ο εχθρός δεν είναι εύκολα. Δεν τον βλέπεις εύκολα. Ναι. Ούτε σε κλείνει ένα μπουντρούμι να σε βασανίσει, είσαι στην τσοτήχο να σε εκτελέσει. Όχι. Σε σκοτώνει με άλλο τρόπο. Με άλλο τρόπο. Χρησιμοποιεί τώρα, υπάρχουν τόσες. Αυτό ακριβώς. Δεν... Αλλά το αυτονόητο ναι. που υπήρχε και στη γενιά τη δική σας. Ναι. Σε εμάς λείπει. Και αυτό νομίζω ότι είναι η μεγάλη μας διαφορά. Γι' αυτό επιμένω. Ότι πρέπει να μαθαίνουμε την ιστορία και στις λεπτομέρειές της, δηλαδή στους ανθρώπους που τη φτιάξανε. Πολύ σωστά, γιατί όλα αυτά πρέπει κανείς να τα μαθαίνει με τη σειρά, έτσι, με τη σειρά. Ακριβώς. Και με πληροφορίες οι οποίες είναι σωστές και έχουν δοκιμαστεί δηλαδή στον χρόνο. Και αν πάρουμε, όπως είπατε προηγουμένως, το αυτονόητο, θα έλεγα όσοι όταν η Χούντα κατέλυσε τη δημοκρατία και ήταν από το στρατό, το αυτονόητο ήταν και να λέει ότι κινδύνευε η Ελλάδα από τους αριστερούς, θα μας έβαζε σε γύψο και τα λοιπά. Ναι. Το αυτονόητο ήταν να πού και να συλλαμβάνει ανθρώπους, να φυλακίζει, να βασανίζει και όλα αυτά, να διώχνει από τις υπηρεσίες και κάθε τρόπο. Mm-hmm. Το αυτονόητο δεν ήταν ότι γιατί στους αξιωματικούς στο στρατό, γιατί ποιο ήταν το καθήκον τους. Δεν ήταν να προασπίζουν την Ελλάδα. Φυσικά. Ο όρκος τους. Ο όρκος τους αυτός δεν ήτανε. Πώς αυτοί, αφού ήταν η δουλειά τους, ο σκοπός τους να προασπίζουν την Ελλάδα, επετέθησαν στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι? Αυτό σωστό, ήταν το πρώτο. Σωστό. Το πρώτο, το αρχικό που θα έπρεπε. Αφού έχεις το στρατό για να σε προασπίζει. Όταν εσύ επιτίθεσαι ο ίδιος στο κράτος σου, από εκεί και πέρα δεν πρέπει να... Από εκεί δεν αρχίζει. Φυσικά. Και μετά να δούνε ότι πάλι αυτοί οι ίδιοι συνελάμβαναν και τιμωρούσαν συναδέλφους τους επειδή δεν πήγαν και αυτοί μαζί τους. Μα αφού είχαν ορκιστεί, πώς θα πήγαιναν? Οι πραξικοπηματίες ήταν επίορκοι. Ναι, ακριβώς. Οι πραξικοπηματίες ήταν επίορκοι. Πώς θα πηγαίνανε, δηλαδή? Και να είναι πολλοίς κόσμος να είναι ευχαριστημένος, επιτέλους ήρθε η Χούντα και όλα αυτά και με όλα αυτά που είχαν δυστυχώς επικρατήσει προηγουμένως, η ιστορία ήταν τραγική. Έτσι έπρεπε να αρχίσει το γεγονός. Όχι επειδή συνέφερε ορισμένους και δεν πιστεύανε και λέγανε και περιμένανε και τα λοιπά, και ωφεληθήκανε πολύ από τη Χούντα. Σωστό. Και έγιναν τα πράγματα όπως θα είχαν προγραμματίσει, γιατί η Χούντα δεν έγινε ούτε σε ένα χρόνο ούτε σε δύο. Δούλεψε πολλά χρόνια, 15 οπωσδήποτε το λιγότερο. Είχε προετοιμαστεί σε όλες τις διαστάσεις, είχε προγραμματιστεί. Και περίεργο. Άλλωστε, είπαμε και για τον ιδέα. Ναι, περίεργο και παράξενο, ενώ όλοι φοβότανε και λέγανε μήπως γίνει μια Χούντα, όμως παρόλα αυτά που ξέρανε, ήταν σε θέση να ξέρουν, όμως. Κανένας δεν έδρασε. Όλοι ήταν, τους βρήκανε σε. Με τις πιζάμες τους. Με τις πιζάμες. Έτσι δεν είναι? Ναι, αφού ναι. Περιμένανε και αφού λέγανε. Πώς σε βρίσκουνε με τις μπιζάμες? Ένας δεν βρέθηκε εκείνη την ώρα να μην είναι με τις μπιζάμες. Αυτό πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Όλο το πολιτικό σύστημα συμπεριλαμβάνεται και των διωκόμενων εκείνη την βεβαίως, εποχή. Όλοι, ήταν η αριστερά. Ναι, ναι, ακριβώς. Την ημέρα της 21ης Απριλίου, επειδή έχω την εφημερίδα, η Αυγή κυκλοφορούσε με τη διάψευση περί παξιωπήματος. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Ναι, τα άρματα στους δρόμους. Ναι, θα έλεγε κανείς δηλαδή πως εκείνη τη νύχτα είχαν όλη την Ελλάδα. Το ότι η Αυγή κυκλοφόρησε με τη διάψευση του πραξικοπήματος. Με την ημέρα. Ομολογώ ότι πρώτη φορά το ακούω. Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Αυτό είναι τρομερό. Το είχαν συζητήσει. Κυκλοφόρησε η εφημερίδα στα περίπτερα και πριν προλάβει βέβαια να κινηθεί, τη μαζέψαν όλοι οι πραξικοπηματίες και είχαν συλλάβει τα βασικά στελέχη της εφημερίδας.
νόμιζε κανείς ότι όλοι ότι είχε ναρκωθεί, δηλαδή. Ναι, ναι. Ναρκωθεί. Λόγω και το πολιτικό λέω, σύστημα. Κανένας δεν άκουσε. Ούτε ένα σκύλος, ας πούμε, δεν άβγησε να. Τόσα τάγκς οργώνανε την Αθήνα. Όλοι κουφοί ήτανε. Όλοι δεν, κάποιος δεν είδε, δεν σκέφτηκε. Είναι λίγο αυτό περίεργα. Είναι. Αυτά εμένα με προβληματίζουν. Αυτό το πράγμα υπάρχει και σε ζήτημα με το στρατό. Δηλαδή, ναι, βεβαίως οι πολίτες δεν κινητοποιήθηκαν γιατί δεν είχαν δυνάμεις, δεν υπήρχαν δυνάμεις πολιτικές, ναι, που να μπορούσαν να μπουν μπροστά, ναι, και να κινητοποιηθούν οι πολίτες. Ναι. Είχαν αδρανοποιηθεί έτσι, ναι, και δεξιά και αριστερά, ναι, όλοι. Ναι. Λοιπόν, ο καθένας με τη δική του φιλοσοφία και λογική. Από την άλλη όμως. Και οι ίδιοι στρατιωτικοί. Ακριβώς. Οι ίδιοι, ναι, στρατιωτικοί. Βρεθήκαν να είναι στις υπηρεσίες τους και να μην ξέρουν τι γίνεται. Οι ίδιοι στρατιωτικοί. Γιατί είχε ετοιμαστεί άλλη χούντα και άλλη. Το στρατηγόν. Ναι, ναι, το στρατηγόν. Και για αυτούς προλάβανε. Τους προλάβανε. Ναι. Λοιπόν, τι σημαίνει, σε ποια κατάσταση βρισκόταν αυτή η χώρα, έτσι δεν είναι? Σωστό. Σε τι κατάσταση βρισκόταν. Και βέβαια αυτοί που τόλμησαν να αντισταθούν. Εσείς θα κάνετε τώρα, θα συνεχίσετε. Εγώ απλά λέω ότι ακριβώς με όλα αυτά τα πράγματα που λέμε, όλα αυτά, το γεγονός ότι ο Σπύρος Μουστακλής και μια σειρά άλλοι πήραν την απόφαση από την πρώτη μέρα και άρχισε η οργανωμένη αντίσταση μέσα στο στράτευμα, ναι, χωρίς κάλυψη ανώτατων αξιωματικών, ναι, γιατί υπάρχει και αυτό η ιδιομορφία στο στράτευμα, συνήθως στο στράτευμα όπως το διαμόρφωσε ο Μεταξάς και μετά, να το πούμε ιστορικά. Πριν δεν ίσχυε αυτό. Πριν οι κατώτεροι αξιωματικοί είχαν εξαιρετικό πεδίο πολιτικής ελευθερίας. Δηλαδή το διεκδικούσαν ήδη. Από υπαξιωματικοί μέχρι. Γι' αυτό και όλα τα κινήματα, οι πραγματικές επαναστάσεις, όχι τα πραξιόπηματα, ναι, οι επαναστάσεις υπέρ του λαού που ξεκινούσαν με το στράτευμα, είχαν μπροστάριδες πάντα μεσαίους αξιωματικούς και κατώτερους. Ναι, βέβαια. Οι ανώτεροι δεν μπαίνανε σε αυτήν την ιστορία γιατί ήταν εχμάλωτοι του πολιτικού συστήματος. Ακριβώς. Κάποιου συστήματος ήταν εχμάλωτοι. Τώρα, σε μια εποχή όμως όπου υπήρχε πλέον βαρύ το χέρι και ο πέλεκης, να το, ναι, πούμε έτσι, ναι, τον αποφασίσεις μέσα στο στράτευμα να ξεκινήσεις, ναι, από μόνος σου. Γιατί από όσο γνωρίζω, δεν υπήρχε αντιστασιακή οργάνωση. Προσπάθησε και ξεκίνησε μόνος του, όπως κι άλλοι βεβαίως. Ναι. Αυτό το αυτονόητο, ναι, που λέμε. Παρόλο που είχαν αρχίσει πρωτού, δηλαδή. Συνεννοήσεις. Ναι, είχαν αρχίσει γιατί σιγά-σιγά, δηλαδή αυτή η ετοιμασία που σας λέω που είχε κρατήσει, σιγά-σιγά με κάθε τρόπο στους δημοκρατικούς αξιωματικούς έβρισκαν μια αιτία. Α, διάβασε στην εφημερίδα εκεί. Φύγε. Βρίσκανε να τον πάνε σε συμβούλιο και τα λοιπά. Αφού ο άνθρωπος έριξε ζάχαρη σε τάγκς, αφού και τον αθώωσε και ο Γιώργος Παπανδρέου και τα λοιπά. Είχαν δώσει δείγματα, δηλαδή. Τώρα πώς. Όλοι ξέραν τον Ιδέα. Ναι, τον Ιδέα τον ξέραν όλοι. Όχι, τον Ιδέα τον ξέρανε όλοι. Θα μπορούσαν να τους είχαν καθαρίσει από, ναι, πολύ πολύ νωρίς. Ναι, αλλά είχαν πλάτες έξω. Γιατί οι του Ιδέα είχαν τότε μεγάλες θέσεις. Δεν ήταν. Βέβαια. Ανώτεροι και ανώτατοι, ναι, αξιωματικοί. Και μια φορά. Και μια φορά που συζητούσαμε, ας πούμε, με τον Σπύρο Μουστακλή και έλεγε σχετικά εκεί πως έδιωχναν, πως δεν τους προωθούσαν τους δημοκρατικούς που τους είχαν καταγράψει σε σχολεία, σε καλές θέσεις και τα λοιπά, γιατί είχαν οργανώσει τις καλές θέσεις και τα σχολεία και είχαν βάλει τους δικούς τους από πολλά χρόνια για να στερεωθούν. Και το έβλεπε αυτό που γινόταν η αδικία και προποντός τους κεντρώους, τους ζερβικούς, αυτούς που είχαν πολεμήσει και ήταν και εμπειροπόλεμοι. Της λογικής του πυρομάγλου, γιατί υπήρχαν και άλλοι ζερβικοί, υπήρχαν και άλλοι που, ναι, πέρανε το χρυσάφι. Ναι. Αλλά της λογικής του πυρομάγλου, δηλαδή πατριώτες. Ξέρετε, ο Πυρομάγλου είχα την τιμή να είναι η παρέα μου όταν, μάλιστα, ο Σπύρος ήταν εξορία και φυλακή. Και επειδή ο Πυρομάγλου ήταν υπαρχηγός του Ζέρβα, ήταν η τύχη μου να είναι, ενώ ήμουν μόνη, ναι, να είναι ο Πυρομάγλου. Το γνωρίζω από τα βιβλία, να είναι, από την ιστορία. Είναι μαζί μου. Εξαιρετική φυσιονομία. Ο Πυρομάγλου να έχω την παρέα μου, να είναι η παρέα μου, δηλαδή, ενώ ήμουν μόνη. Mm. Λοιπόν, και έτσι είχε δημιουργηθεί αυτές οι καταστάσεις. Και είχε τόσο που ο Σπύρος Μουστακλής, βλέποντας όλα αυτά, είπε ότι εγώ θέλω να φύγω από το στρατό. Αν δώσουν κάποια που έδιναν ευκαιρίες προκειμένου να φύγουν, και του είπα, γιατί θα φύγεις από το στρατό, αφού εσύ μου λες ότι
ότι παίρνεις αλφα στις σημειώσεις και στο, είσαι πολύ καλός και τα λοιπά, τις αξιολογήσεις και στις σημειώσεις, μου λες ένα αλφα, μου λέει, παίρνω αλφα, εγώ δεν ξέρω, το λέω, δεν καταλαβαίνω τι έλεγε. Γιατί θέλεις να φύγεις? Γιατί έβλεπε όλες αυτές τις αδικίες που γινόταν στους κεντρώους? Γιατί ήταν φανατισμένος με την δημοκρατία ο Σπύρος Μουστακλής και την ελευθερία? Γιατί, και μου είπε, που δεν το πολύ κατάλαβα, μικρή ήμουν στο πανεπιστήμιο, αν δεν πας πίσω από το άρμα κάποιου μεγάλου, δεν πρόκειται να προχωρήσεις. Είναι έτσι, το είπε καλά? Απόλυτα. Έτσι είπε. Αν δεν πας. Διαχρονική η αλήθεια αυτή. Ισχύει και δυστυχώς αυτό επιβλήθηκε. Πίσω, και λέω εγώ, φοιτήτρια, αυτά δεν ήξερα πολύ καλά, το όμορφε. Αν δεν πας από το άρμα πίσω κάποιου μεγάλου, δεν πρόκειται να προχωρήσεις. Εάν δεν γίνει από συνταγματάρχης και πάνω. Εάν δεν γίνεις yes man, ναι, ακριβώς, δεν σκύψεις κεφάλι, ναι, και δεν γίνεις παραδουλεύτρα πολιτικού, υπουργού, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, δεν πας πιο πάνω. Λοιπόν, το άλλο και πολλοί αξιαξιωματικοί φύγανε με αυτόν τον βαθμό. Και ήθελε να φύγει, ήθελε να φύγει, του λέω τι θα κάνεις και τα λοιπά. Και μετά άλλη φορά μου είπε, σε άλλη συζήτηση. Όχι, πως δεν υπάρχουν και εξαιρέσεις, τώρα μην τους βάλουμε. Κοιτάξτε, ναι, πάντα υπάρχουν, πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Μιλάμε για την κυρίαρχη τάση. Ναι. Και άλλη μια φορά μου είπε ότι, όταν είπα γιατί όλη αυτή η διαδικασία που γίνεται με τους κεντρώους, που τους σας κυνηγάνε, με τους δημοκρατικούς, γιατί λέει και σέναν και τα λοιπά, γιατί εγώ δεν είχα εύκαμπτο τον έκτο ως φυγικό. Δηλαδή το yes man. Ναι, αυτό ακριβώς. Έτσι, δεν είχα εύκαμπτο τον έκτο ως φυγικό. Ναι. Οπότε μπαίνουμε στη Χούντα. Μπαίνουμε στη Χούντα. Τέθηκε σε περιορισμό ο Μουστακλής, γιατί ήταν γνωστός, χαρακτηρισμένος. Διατηρούσε τότε, ήταν σε διαθεσιμότητα, γιατί περίμενε να εκτελεστεί στο Συμβούλιο Επικρατείας. Α, είναι υπόθεση από την Κύπρο. Από την Κύπρο να εκτελεστεί. Παράλληλα, αποστρατεύσανε αμέσως πολλούς παλούς άλλους και έγινε και το κίνημα της 13ης Δεκεμβρίου που του Κωνσταντίνου και τα λοιπά, του Τέος, έγινε και φύγανε και από εκεί. Φύγανε και από εκεί οι βασιλικοί, ναι, δηλαδή είχαν φύγει οι δημοκρατικοί από την Ευρώ, φύγανε και οι υπόλοιποι, και ήταν ένας περίπου νομίζω 4.000 είχε γράψει Βλάχο, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ σημαντικό. Ναι, ήταν σημαντικός αριθμός. Πολύ σημαντικός αριθμός. Αποκεφάλισαν τις ενόπλες δυνάμεις, ναι, κανονικά. Ναι, και όλοι αυτοί άρχισαν να, μεταξύ τους, τι να κάνουν, να συγκεντρώνουν, να τους έβλεπα. Εγώ είχα και ανοίξει το ιατρείο, ερχόντανε πολύ. Ο Σπύρος Μουστακλής έφευγε το πρωί και γύρω για το μεσημέρι. Ήταν σε μια και όλοι βέβαια οι άλλοι, και ήταν και οι περισσότεροι αυτοί, ήταν νέοι, ήταν γύρω στα 40, ήταν στην καλύτερη της ηλικία, 30 τόσο. Και προσπαθούσαν. Έβλεπα την ψυχολογία του, δηλαδή, και έλεγε τι να κάνω εγώ, να δουλεύεις εσύ και τα λοιπά. Επειδή κυνηγούσε, έφευγε πρωί-πρωί και πήγαινε, όλο για κυνήγι πήγαινε καθημερινά. Μετά αντιλήφθηκα ότι δεν ήταν και όλες τις φορές στο κυνήγι. Πήγαινε, ναι, μεν, ναι, αλλά έπρεπε να συναντήσει και όλα αυτά. Και ερχότανε. Και έκαναν, τέλος πάντων, μετά από όλα αυτά, δημιούργησαν αντιστασιακές ομάδες, και η μία από αυτές, η πρώτη, ήταν των Ελευθέρων Ελλήνων. Αυτοί κυρίως ήταν από αξιωματικούς. Από αξιωματικούς όλων των που είχαν φύγει από το στρατό, και κυρίως ήταν αξιωματικοί. Ήταν μερικοί ιδιώτες, δηλαδή μερικοί πολίτες. Ήταν μεγάλη οργάνωση αυτή. Είχαν αρχίσει να μοιράζουν με πολύγραφο κτλ. Προκηρύξεις και όλα αυτά. Και σας είπα, ήταν και βασιλικοί, ήταν και νεοδημοκράτες, ήταν και κεντρό κτλ. Και τους συνέλαβαν, η πρώτη σύλληψη είχαν αρχίσει. Που ήταν και ο Σπύρος, και σας είπα, τον συνέλαβαν πρώτη φορά στις 7 Ιουνίου ημέρα, το 1969. Ήρθε η ασφάλεια, τον συνέλαβε και συνέλαβε πολλούς άλλους και τον πήγανε στην ασφάλεια στην Πουγκουλίνας και τα λοιπά. Ήτανε, σιγά σιγά συνελήφθησαν όλοι, περνάγανε από το ΕΑΤΕΣΑ και όλα αυτά. Και στο τέλος τους έστειλαν σε δύο νησιά, εξορίες φυλακές. Πολλούς τους είχαν στείλει σε εξορία σε νησιά ή σε χωριά τα οποία ήταν απόκριμνα. Ο Σπύρος Μουστακλής πέρασε από το ΕΑΤΕΣ, αλλά δεν τον πειράξανε.
άλλους τους χτυπήσανε, τους βασανίσανε. Δεν τον πειράξανε. Σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση και με πολλούς άλλους μαζί σε 60 τόσοι, εκτός σε άλλοι που είχαν πάει σε χωριά και σε νησιά, δύο άλλες μεγάλες ομάδες τους έστειλαν σε δύο ξενοδοχεία. Το ένα στη Δροσιά. Στη Δροσιά, επάνω στη, που είναι στη Δροσιά, ναι, και το άλλο στη Βαρυμπόπη, σε ξενοδοχείο Βαρυμπόπη. Εκεί λοιπόν σε αυτά τα δύο ξενοδοχεία είχαν στείλει αυτούς τους αντιστασιακούς της μεγάλης ομάδας των ελευθέρων Ελλήνων, τους οποίους τους είχαν, ήταν σε απομόνωση, αφού καθίσανε στην αρχή, όλοι καθίσανε στην Κοποσκιοσπύρου στην Μπουμπουλίνας, ώσπου να τους τακτοποιήσουν και σε διάφορα, στην Μπουμπουλίνας ή στη Νέα Φιλαδέλφια, σε διάφορα κέντρα της ΕΣΑ και της ασφάλειας. Ο Σπύρος Μουστακλής έμεινε στην Μπουμπουλίνας, πήγαινα εκεί πέρα, δεν ήξερα που είναι και τα λοιπά, δεν να μου πούνε, δεν τον είχα δει καθόλου, παρακαλούσα που είναι, δεν... και τα λοιπά. Είδα τους, γνώρισα τους Μπάμπαλη και Εμάλιο. Α, τα καλά παιδιά. Ναι, τους ρώτησα και αυτούς. Καλύβα, το γνωρίζετε. Όχι, αυτούς ρώτησα τον Μπάμπαλη και τον Μάλιο και τους είπα ότι να δω τι κάνει που είναι ο άντρας μου, δεν ξέρω. Είπανε ότι ναι, εδώ είναι, αλλά εμείς είναι συνάδελφός μας. Δεν, λέω, ακούω πολλά. Και, όχι, είναι συνάδελφός μας και μη φοβόστε, δεν έχει να κάνει τίποτε. Μια μέρα... Δεν πλατιάζω, αν πω και το εξής, ότι είπα ότι θέλω να δω το διοικητή κάθε μέρα. Δεν, να μιλήσω. Και μου λέγανε οι άλλοι, αστιφύλακες. Θα έρθει. Λέω, θέλω να δω μια μέρα το διοικητή. Θα έρθεις, θα ξαναρθείς και βλέπουμε. Πήγαινα καθημερινά. Θα έρθεις, θα ξαναρθείς και βλέπουμε. Και του είπα, ακούστε, να έρθω, να ξαναρθώ. Σκέφτηκα το εξής. Εγώ έχω ιατρείο. Φεύγω κάθε μέρα και λέω στους ασθενείς μου ότι έρχομαι εδώ πέρα στην ασφάλεια και δεν με αφήνεται να δω τον άντρα μου. Δεν μπορώ κάθε μέρα να αναβάλω τα ραντεβού. Έχω τους τόπα επίτηδες και να τους λέω ότι πάω στην ασφάλεια και με κοροϊδεύετε και δεν τον βλέπω. Αυτό φαίνεται το σκεφτήκανε λίγο και ακούγονται, λέω, και πολλά. Επιτέλους μου ορίσανε και είδα τον Μπάμπαλ και είδα και τον Μάλιο. Και πήγα. Και έτυχε την ημέρα που πήγα να είναι μαζί και η κουνιάδα μου που έμενε στο Μεσολόγιο. Ο Σπύρος Μουστακλής κατάγεται από το Μεσολόγιο και γι' αυτό το είπαμε. Λοιπόν, πήγαμε μέσα και μας δέχτηκε ο Μάλιος και του μιλήσαμε και του είπαμε πού είναι, δεν ξέραμε πού βρίσκεται κτλ. Μια μέρα που πήγα, τον είδα για ένα δευτερόλεπτο, γιατί του πήγαινα ρούχα στην. Έμεινε καμιά 15-20 μέρες στην Μπουμπουλίνας και του πήγα ρούχα και του πήγα και σε ένα χυμό πορτοκάλι, κάτι τέτοια. Δεν του πήγα άλλα φαγητά, απλώς πήγα κάποια πορτοκαλάδα για να βλέπω. Και για ένα δευτερόλεπτο, απλώς κάπου μου ανοίξαν μια πόρτα, δεν πρόφτασα. Αφού συζητούσαμε εκεί πέρα και λέγαμε, και η κουνιάδα μου κατά κάποιο τρόπο ήταν πιο. Αγανακτισμένη, ίσως και δεν μπόρεσε να ελέγχει. Μίλησε και της λέει, κυρία μου, προσέχετε, στην ασφάλεια Αθηνών βρίσκεστε. Και του, την ασφάλεια, εγώ του είπα του Μάλιου, ξέρετε εγώ, δεν έχω αυτά που μου λέτε εσείς και που μου λένε, πιστεύω ότι δεν έχει τίποτα πάθει ο άντρας μου και τα λοιπά, αλλά ακούγονται πολλά, λέω, πολλά και έχω αγωνία και θέλω να μάθω. Και, θέλω να μάθω. Και έπειτα, κοιτάξτε κύριε Μάλιο, του λέω, γιατί να πιστέψω αυτά που λένε. Αν εγώ δεν αισθάνομαι ασφάλεια στην ασφάλεια Αθηνών, πού αλλού θα αισθανθώ ασφαλέστερη. Δεν είπε τίποτα, φύγαμε. Φυσικά. Αν εγώ ακούω, λέω, πολλά, ποιον να πιστέψω. Αν δεν αισθάνομαι, λέω, ασφάλεια στην ασφάλεια Αθηνών, αλίμονο. Αλίμονο. Εκεί είμαστε οι πιο ασφαλείς από όλους. Ναι, ναι. Λοιπόν, μετά από λίγες μέρες, εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Σας είπα, πήγα κάτι πορτοκαλάδες, δεν ξέρω τι έγιναν. Και κάποιο μεσημέρι, μου τηλεφώνησε κάποιος, ο οποίος δεν μου έλεγε πώς είναι. Κάτι έλεγε μισόλογα και ο άντρας σας βρίσκεται εκεί. Λέω, μου κάνουν φάρσα, το κλείνω. Μεσημέρι στο γιατρείο. Ξανατηλεφωνεί, μου κάνουν φάρσα. Λέω, αυτός κάποιος με κοροϊδεύει. Και ο άνθρωπος επέμενε και τελικά. Μου έλεγε κάτι, άλλα καταλάβαινα, άλλα δεν καταλάβαινα και τελικά ήταν ένας υπαξιωματικός, ένας σπουδαίος άνθρωπος από το ξενοδοχείο Βαρυμπόπη, από εκεί που είχαν κάνει το στρατόπεδο και μου είπε ότι βρίσκεται εκεί πέρα και ότι άρχισα να πηγαίνω στη Βαρυμπόπη, στο ξενοδοχείο. Οι οποίοι, σας είπα, ήταν σε απομόνωση, στο κάθε δωμάτιο ήταν ο καθένας μοναχός του και κλειδωμένος.
Και εάν το δωμάτιο δεν είχε τουαλέτα, χτυπούσανε να τους ανοίξει, να το πάνε στην τουαλέτα. Να πάνε στην, ναι. Και τους είχαν φαγητό, έπαιρναν δίπλα, υπήρχε ο Μπάμπης. Δεν ξέρω αν υπάρχει και τώρα, ένα εστιατόριο Μπάμπης. Ακούστα. Και παίρνανε από εκεί φαγητό και πληρώνανε. Και τους δίνανε σαν συμμετοχή, δεν θυμάμαι, τα έχω γράψει στο βιβλίο Medicare 5-6. Α, τα πληρώνανε, το βάλανε από την τσέπη τους. Ναι, παίρνανε από παίρνανε δηλαδή από το στρατό, ξέρω εγώ, 3-4-5 δραχμές, τα έχω γράψει και τα υπόλοιπα τα συμπληρώνανε από... Η πρώτη ιδιωτικοποίηση. Ναι, ναι, από τον Μπάμπη. Και εμείς μετά μας όρισαν ότι... ότι μας όρισαν, είπαμε ότι πρέπει να πηγαίνουμε και μας όρισαν πότε θα μπορούμε να πηγαίνουμε να τους βλέπουμε. Στην αρχή μας είχαν πει κάθε 15 μέρες, μετά το κάνανε κάθε εβδομάδα και βάλανε ανάλογα, δηλαδή με τα ονόματα, εσύ θα έρχεσαι την Πέμπτη, άλλος, εμένα με είχαν βάλει Σάββατο, ίσως ήταν και καλά για μένα που δεν είχα ιατρείο, και πηγαίναμε και συναντιόμαστε έξω από το ξενοδοχείο όλοι οι οικοί των κρατουμένων εκεί να ρωτάμε ο ένας τι εσύ, τι μαθαίνεις, άλλον ήταν ο σύζυγος, άλλον ήταν ο αδερφός, άλλον ήταν ο πατέρας, άλλον ήταν ο ξάδερφος, ήταν όλοι οι αξιωματικοί, 2-3 ήταν πολίτες. Λοιπόν, εγώ δεν γνώριζα, μερικούς δεν γνώριζα τους οικείους, αν γνώριζα τους ίδιους τους αξιωματικούς που ήταν μαζί μου, τους γνωριστήκαμε τελικά όλοι και ο καθένας ήξερε το πρόβλημά του, έφεραν μερικοί και παιδιά και τα παιδιά τους, μικρά είμαι. Εγώ δεν είχαμε... είχα παντρευτεί και δεν είχα κάνει παιδιά. Δεν είχα κάνει παιδιά γιατί παντρεύτηκα 21 Απριλίου έγινε η Χούντα, το πραξικόπημα, και εμείς παντρευτήκαμε 18 Ιουλίου γιατί είχε κάνει την αίτηση ο Σπύρος Μουστακλής από το φθινόπωρο του 66 για να παντρευτούμε και δεν του δίνανε άδεια γιατί τη φωτογραφία μου και την άδεια πέρασε από όλα τα γραφεία του επιτελείου γιατί μου το είπαν μετά φίλοι αξιωματικοί και μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ, τόσο που και η οικογένειά μου και η μαμά μου είπε φαίνεται σε δύσκολη θέση, ξέρετε, γκρίνιαζε, δεν πρόκειται να σε παντρευτεί, σε κοροϊδεύει και τα λοιπά, και όσο αποφασίσαμε να παντρευτούμε, δεν, γιατί καταλάβατε, άρον-άρον. Και έτσι λοιπόν εκεί στη Βαρυπόπη πηγαίναμε, τους πηγαίναμε φαγητό και ρούχα, τα οποία φαγητά τα ήλεγχαν, τα ανακατεύανε και τα τέτοια πράγματα. Ο Σπύρος Μουστακλής είχε ένα πλεονέκτημα εκεί. Σας είπα, εκεί πηγαίναμε ο καθένας, όταν το επισκεπτήριό μου, είχαμε το επισκεπτήριο, τον έβγαζαν από το δωμάτιο, μας πηγαίνανε σε ένα σαλονάκι, καθόμασταν ξέρω εγώ ένα τέταρτο, 20 λεπτά, αλλά και αυτοί μπροστά. Κάποιος αξιωματικός, κάποιος υπαξιωματικός, και αυτοί δεν μπορούσαμε να πούμε κάτι δηλαδή. Έπρεπε όμως να πληροφορηθούν και αυτοί οι άνθρωποι τι γίνεται που δεν μπορούσαν. Ο Σπύρος Μουστακλής ήταν τυχερός αυτό, ήταν στο ισόγειο του ξενοδοχείου, ήταν η κεντρική πόρτα, ήταν η κεντρική πόρτα εδώ, ήταν στο ισόγειο εδώ στη γωνία, και έτσι εμείς όλοι που πηγαίναμε επισκέπτες όλο κάναμε βόλτα, παρόλο που μας απομάκρυναν οι στρατιώτες, γιατί ήταν λόχος, εκεί ήταν φρουρά με όπλα και τα λοιπά, στρατιώτες, δεν ήταν αξιωματικοί. Εμείς όλο και τριγυρίζαμε και κάναμε πως μιλάμε μεταξύ μας για να λέμε κάτι, ο Σπύρος να τα ακούει, για να τα μεταβάσει όταν μπορεί, γιατί ενώ το ξενοδοχείο είχε παράθυρα, με γαλλικά κουφώματα τα οποία ήταν κλεισμένα απ' έξω, δεν μπορούσαν να τα ανοίξουν οι κρατούμενοι γιατί από εδώ μέχρι εδώ είχαν αλυσίδα απ' έξω. Την έχω, ελάτε να τη δείτε στο σπίτι μου. Την κράτησα και δεν μπορούσαν. Και έτσι από τις γρίλες και σκοτεινά το δωμάτιο. Έτσι όλη την ημέρα ήταν στο σκοτάδι οι άνθρωποι. Δεν βλέπανε. Και εμείς όλο και κάτι λέγαμε, όλο για να μπορέσει ο Σπύρος να ακούσει. Και με κάποιο τρόπο, αν συναντηθούν σε κανένα διάδρομο, κάποτε λέει ότι κάποια ώρα κατεβάζανε από το τρίτο όροφο ένα σκηνί, τους έδινε ό,τι άκουγε κανένα χαρτάκι και το πηγαίνανε. Βρέθηκε όμως για να ενημερώνονται. Ναι, να ενημερώνονται κάτι. Βρέθηκε όμως ένας πολύ σπουδαίος αξιωματικός, υπαξιωματικός, ένας υπέροχος άνθρωπος, ο οποίος τους βοήθησε και μας βοήθησε, ο Θανάσης ο Τσάλωρας, αείμνηστος, που πέθανε νωρίς από αρρώστησε, και αυτός, από αυτόν επιζήσαμε, από αυτόν πήραμε ελπίδες, τόσο πολύ βοηθούσε με κίνδυνο της ζωής του, γιατί αν τον παίρνανε οι στρατιώτες και οι άλλοι εξωματικοί, κινδύνευε.
έκανε τα πάντα. Και αυτός ήταν που μου τηλεφώνησε και δεν καταλάβαινα κρυφά, μου τα έλεγε μισά και εγώ δεν καταλάβαινα. Βοήθησε τόσο που ο Θανάσης, σας είπα, ήταν όλοι στρατηγοί, ο Βαρδουλάκης, ο Τζανετής, όλοι αυτοί ήταν εκεί πέρα. Πολύ ο Περίδης, ήταν πολύ σπουδαίοι αξιωματικοί, ιδεάτες και από όλα. Λοιπόν, και έτσι μας βοήθησε ο Θανάσης και μπορούσαμε κάτι και ήταν τόσο το μυαλό του που δεν άφηνε, μας άφηνε να κάπως να πλησιάζουμε, να είναι στρατιώτες, αλλά κινδύνευε. Παραδείγματος χάρη, σκέφτηκε ένας, ο στρατηγός ο Καλαμάκης, που μετά ήταν και στην Κύπη, ήταν αρχηγός, που ήταν στο δεύτερο τρίτο όροφο και πήγαινε γύρω-γύρω η γυναίκα του και η μαμά του να τον δουν από το παράθυρο. Δεν μπορούσε, γιατί ήταν ένας ευκάλυπτος. Καημένος ο Θανάσης σκέφτηκε να κλαδέψει τον ευκάλυπτο για να του κάνει έτσι τουλάχιστον η γυναίκα του ή τα παιδιά του, δηλαδή. Γινότανε τέτοια πάρα πολλά. Γονείς που πηγαίνανε, που ήταν ηλικιωμένοι, που ήταν άρρωστοι. Εγώ που πήγαινα ήμουνα και η νεότερη και μου λέγανε, αφού γνώρισα όλους εκεί, άλλους ήξερα τις οικογένειες, εγώ μου λέγανε, εσύ γιατί ήρθες? Για τον μπαμπά σου, παιδί μου. Για τον πατέρα σου, ποια είσαι? Για τον αδερφό? Όχι, λέω, δεν ήρθα, για τον άντρα μου ήρθα. Τέλος πάντων, σας λέω, δηλαδή. Και ήταν πολύ μεγάλη. Αυτό κράτησε 10 και μισά μήνες. 10 και μισή μήνες, κλεισμένη μέσα στο σκοτάδι. Και μετά βγήκε διαταγή. Κληρική καθαρά. Την είχαν εφαρμόσει κατά κόρον. Στη διάρκεια. Και στη Δροσιά το ίδιο κάναν στο ξενοδοχείο. Μερικούς από αυτούς, κάθε λίγο και λιγάκι, τους κατεβάζανε κάτω στην ΕΣΑ, κάτω στη ΕΣΑ, τους κάνανε ανάκριση και τα λοιπά τιμωρία. Το Σπύρο Μουστακλή δεν τον έκαναν και γι' αυτό έκανε μια αναφορά, ότι θέλω να με κατεβάσετε και εμένα. Δεν τον κατεβάσανε και μια φορά που φεύγανε, είπαν ότι δεν έχει τίποτα, ξέρω εγώ, όταν φεύγανε. Και τελικά έβγαλαν διαταγή μετά από 10 και μισή μήνες και υπάρχει. Απελευθερώθηκε. Όχι, τα έχω την διαταγή από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως για εξορία. Ότι θα πηγαίνανε εξορία. Και αυτή από το. Ποιο προορισμός. Η ομάδα αυτή που ήταν με το Σπύρο Μουστακλή, περισσότεροι πήγανε στη Σαμοθράκη, άλλοι πήγανε στα Κύθυρα, άλλοι πήγανε σε νησιά, το ίδιο και από το ξενοδοχείο στη Βαριμπό, της Δροσιάς. Όλοι πήγανε σε χωριά και σε νησιά απομακρυσμένα, απόκριμνα, για να είναι. Να είναι αποκλεισμένοι. Αποκλεισμένοι, καταλάβατε. Αυτό ήταν μια μεγάλη, καταλαβαίνετε, τη μεγάλη δυστυχία που ήταν από κάθε πλευρά και ταλαιπωρία. Είχαν μικρά παιδιά, είχαν γυναίκες, είχαν άρρωστους γονείς που τους έβλεπα και η επιβάρυνση που είχαν, λέω την κοινωνική πλευρά αυτή, γιατί όταν έφευγες και πήγαινες εξορία σε ένα νησί, σε ένα χωριό, έπρεπε να νοικιάσεις ένα σπίτι για να μείνεις. Από εκεί έπρεπε να έχεις ρούχα, να αγοράσεις, να μαγειρεύεις. Ήταν έξοδα αυτά. Ναι. Και πώς επιβίωνες. Ναι, καταλαβαίνετε πώς επιβίωναν, με τις στερήσεις, γιατί αξιωματικοί ήταν οι περισσότεροι, έπαιρναν μία σύνταξη, τους είχαν διώξει, δεν ήταν μισθός κανονικός, ήταν σύνταξη. Και όταν έχεις παιδιά, όταν έχεις σπίτι, ήταν όλοι, είχαν δικά τους σπίτια, ήταν το οικονομικό πρόβλημα, ήταν πολύ σπουδαίο. Τα δε παιδιά τους που πηγαίνανε στο σχολείο να λένε ότι ο πατέρας σου σέναν είναι, γιατί πού είναι ο πατέρας σου, είναι εξορία. Και πηγαίναμε με το Σπύρο Μουστακλή και τα παιδιά της που ήταν αξιωματικοί της υπόθεσης Ασπίδα, οι σπουδαίοι αυτοί που είχαν και αυτοί φυλακισμένοι και ήταν πολλοί φίλοι μας. Πηγαίναμε τα βράδια, που δεν είχαμε παιδί, μου είχαν παντρευτεί, και πηγαίναμε τα βράδια μετά το ιατρείο σε διάφορα σπίτια να εμψυχώνουμε τα παιδιά τους, του Λίτρα, του Πανούτσου, του Μπουλούκου, και βοήθεια. Ο Σπύρος, από ό,τι τα μαθαίνω ύστερα, ότι προσπαθούσε, δηλαδή, και οικονομικά. Δεν μου τα έλεγε, τώρα τα λένε οι άνθρωποι. Και να πηγαίνουμε και να λέμε, μην ανησυχείς, ο μπαμπάς σου είναι έτσι. Τα μικρά παιδιά, ήταν παιδιά του δημοτικού σχολείου. Να τα κρατούμε, τι να κάνανε οι γυναίκες. Σωστό. Ναι. Και οι γονείς, οι άρρωστοι. Και στη Σαμοθράκη που ήταν τέρμα Θεού, κανείς δεν ήξερε. Οι ασθενείς μου που ερχότανε, τους έλεγα Σαμοθράκη και δεν ήξερα. Καλά, λέω, εσείς, εγώ δεν πήγατε στο δημοτικό, δεν πήγατε στο γυμνάσιο, λένε, ακούστε, η Σαμοθράκη, ότι είναι νησί. Ναι, και όταν τους έλεγα τι είναι, δεν τα λέω και δεν πλατιάζω, για να δείτε η κοινωνική πλευρά
Ναι, σωστό. Πώς το ζήσανε, ναι. Να είναι τώρα σε χωριά, επάνω σε βουνά και να μην ξέρεις τι κάνει ο άνθρωπό σου. Ήτανε άρρωστοι άνθρωποι, επάθανε γαστροραγία, είχανε καρδιά, είχανε όλα. Και να είναι απομονωμένοι. Και μου λέγανε, ας πούμε, ότι όταν τους έλεγα ότι ο άντρας μου, ναι, είναι στη Βαρυμπόπη, απομονωμένος, δεν με πιστεύανε και δεν καταλαβαίνανε τι θα πει. Και τους είπα, εγώ δεν πενεύομαι για κάτι ωραίο. Εγώ πενεύομαι κάτι που δεν με κολακεύει και στο κάτω-κάτω. Δηλαδή, έχω άντρα και είναι φυλακισμένος, απομονωμένος. Δηλαδή, δεν είχαν καταλάβει ή ήτανε με τη Χούντα, πώς να σας το πω. Λοιπόν, ήταν πολύ δύσκολο το κοινωνικό πρόβλημα. Η φίλη Ζέτα μας λέει ότι θυμάμαι με πόσο σεβασμό ο πατέρας μου, μεσολογγίτης και εκείνος, μίλαγε πάντα για το Σπύρο Μουστακλή. Η δράση του και ο ηρωισμός του το συγκαταλέγουν στους άξιους απογόνους των ελευθέρων πολιορκημένων. Το δυστύχημα είναι ότι για πάρα πολλούς το όνομά του παραμένει άγνωστο, όπως και τόσων άλλων ηρώων της σύγχρονης ιστορίας μας. Αυτά μας γράφει η φίλη μας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ και μας συγκινεί, γιατί το Μεσολόγιο πράγματι ήταν αυτή η ελεύθερη. Ο Σπύρος δηλαδή ήταν ελεύθερος πολιορκημένος. Έτσι είχε ορίσει τον εαυτό του ως ελεύθερο πολιορκημένο. Και πράγματι δηλαδή, αν θα δείτε ότι πράγματι στην ουσία δηλαδή έγινε ελεύθερος πολιορκημένος, γιατί εφόσον του στέρισαν την ομιλία και να είναι ακίνητος, τι ήταν, πολιορκημένος μέσα στο σώμα του. Έτσι δεν είναι, δεν μπορούσε να εκφραστεί. Και στην εξορία. Δεν μπορούσε να κινηθεί. Όχι, μετά που τον βασανίσανε στο κίνημα του ναυτικού. Ήταν πράγματι ένας ελεύθερος πολιορκημένος. Στη Σαμοθράκη ποια εποχή ήταν ακριβώς, για να τοποθετηθούμε χρονικά? Στη Σαμοθράκη πήγανε το Απρίλιο του 70. Απρίλιο του 70. Μέσα του Απρίλιο, που ήταν Πάσχα, παραμονές του Πάσχα. Μετά από εκεί η σύλληψη και η... Τους μεταθέσανε σιγά σιγά τους λίγους και τους πηγαίνανε σε χωριά και σε άλλα νησιά. Ο Σπύρος Μουστακλής και μερικοί άλλοι έφυγαν από εκεί και τους πήγανε στον Άγιο Νικόλαιο ή Καστρί στην Αρκαδία. Mm-hmm. Σε ένα χωριό γνωστό στις υπόρειες του Πάρνουνα. Mm-hmm. Με τον στρατηγό τον Περίδη, με τον Καρούσο, με τον Ζαρκάδα, με τον μια ομάδα που ήταν εκεί. Και όταν πήγαν εκεί είχαν φύγει άλλη ομάδα. Mm-hmm. Άλλη ομάδα που υπήρχαν εκεί πέρα. Πολιτικοί. Η εποχή που έγινε και όταν είσαι σε ένα χωριό ή σε ένα νησί, είσαι εξορισμένος, δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις βόλτες. Σου έχουν ορίσει ακτίνα. Εδώ γύρω θα κινήσεις. Για να μην έρχεσαι σε επαφή με τους ντόπιους. Ναι, και ενώ κινήσω στην ακτίνα μέσα αυτή, σε ακολουθούσε από πίσω ο χωροφύλακας. Όσοι δε έμπαιναν ή έβγαιναν σε αυτό το χωριό, πάντα αυτοκίνητα έδιναν ταυτότητες, τα αυτοκίνητά τους ή και τα υποζύγια τους τα κρατούσαν. Ποιος μπαίνει. Να πούμε τώρα, στο χωριό αυτό, στο πόσο κάθισε ο... Ναι, ο Σπύρος Μουστακλής πήγε στο Καστρί, που έφυγαν από την Σαμοθράκη, πήγε το 70, μετά την Πάσχα, δηλαδή, έκατσε ένα χρόνο δηλαδή στη Σαμοθράκη, πήγανε δηλαδή Απρίλιο, το 70 και κάθισαν μέχρι το Απρίλιο του 71, από εκεί πήγανε στον Καστρί, έκατσε εκεί 5-6 μήνες και έγινε ένα επεισόδιο και εκεί έκανε μαζί με τον Μπουλούκο τον Άρη, επειδή έφυγαν από την ακτίνα που τους είχαν ορίσει. Ναι, έγινε επεισόδιο και τα λοιπά, ήρθε ο ανώτερος χωροφυλακής της Πελοποννήσου και τα λοιπά και τα λοιπά, να γυρίσει πίσω και τέτοια, και επειδή δεν τους ακούσαν, πάλι τους τιμωρήσανε και τον ξαναστήλανε το Σπύρο Μουστακλή στη Σαμοθράκη και τον Άρη τον Μπουλούκο τον στείλανε στην Κοζάνη και τον στείλανε και έτσι έμεινε πάλι, πήγε για δεύτερη φορά στη Σαμοθράκη μέχρι 21 Δεκεμβρίου το 71. Δηλαδή 2,5 χρόνια ήταν η εξορία και η απομόνωση.
μέχρι το Δεκέμβριο, 21 Δεκεμβρίου του 1971. Εγώ είχα μείνει έγκυος στην κόρη μου και μόνη μου όλο αυτό το διάστημα ήμουνα. Οι ασθενείς μου με προσέχανε, με πηγαίνανε στο γιατρό, μου λέγανε να τι θα τρώω, και τους αφήσανε ελεύθερους όλους, ας πούμε, δώσανε μια... Και γύρισε από τη Σαμοθράκη και μετά σε ένα μήνα περίπου γεννήθηκε η κόρη μας, 29 Ιανουαρίου το 1972, δηλαδή τον Ιανουάριο. Έμεινε ελεύθερος όλο το 1972 μέχρι το Μάιο το 1973, αλλά στο διάστημα αυτό συνεχώς... Δεν κάθισε καλά. Δεν κάθισε καθόλου. Ήταν καλά. Ήταν πολύ κακό παιδί. Πολύ, ναι, είχε άλλες οργανώσεις και του είχαν παραγγείλει από το ΕΑΤΕΣΑ, του είχαν παραγγείλει, ξέρουμε ότι όποια πέτρα και αν σηκώσουμε, είσαι από κάτω. Αλίμονό σου, όταν θα σε συλλάβουμε για δεύτερη φορά. Από εδώ θα σε βγάλουν τέσσερις. Το είπαν και το κάνανε. Μέσα στις άλλες, που συνεχώς ήταν αντίσταση, έφευγε το πρωί, γύρναγε το μεσημέρι, έφευγε το απόγευμα και γύρναγε το βράδυ, για να πάμε κάτι να τσιμπήσουμε. Συνεχώς ήταν με τους φίλους του κτλ. Και μέσα στις όλες τις οργανώσεις και σε ποιες δεν ήταν μέσα, τελικά τον συνέλαβαν για το κίνημα του ναυτικού. 22 Μαΐου το 1973 ήταν στο κίνημα του ναυτικού. Ήταν σημαντική ημερομηνία, καθότι από εκεί αρχίζουν και πέφτουν ντόμινο ενάντια στη Χούντα, γι' αυτό και είχε σκληρύνει πάρα πολύ, ναι, και αντιμετώπιση της δικτατορίας απέναντι στους αγωνιστές της εποχής εκείνης. Ναι, οι ναυτικοί αποφάσισαν και αυτοί να κάνουν, είχαν από πολύ καιρό αποφασίσει, δηλαδή από τις αρχές της Χούντας, να κάνουν κάποια κινήματα. Αντιστοιχώς, με τα διάφορα δεν μπορέσανε να επιτευχθούν τελικά. Όχι, υπήρχαν κάποιοι καλοθελητές οι οποίοι μετά γίνανε αρχηγοί. Μετά τέλος πάντων αποφασίσανε στο κίνημα του ναυτικού, ετοιμαστήκανε και οι αρχηγοί τους και οι ναυαρχοί τους πρότειναν από το στρατό Ξηράς, ρωτήσανε το στρατηγό Περίδη, πρότειναν ότι θέλανε συνεργασία και το στρατό Ξηράς και την αεροπορία. Και έτσι ο στρατηγός Περίδης και η στρατηγή Τζανετής, που ήταν αυτοί οι αρχηγοί των Ελευθέρων Ελλήνων, πρότειναν το Σπύρο Μουστακλή. Ο Σπύρος Μουστακλής μίλησε τον Αλεξάκη, που ήταν εκεί στην ΑΕΠ, και δύο άλλους, και τον Μιχάλη τον Βαρδάνη και αυτούς, και πήρανε και αεροπόρους. Και φυσικά τον Νίκο τον Στάπα, ο οποίος είχε γίνει και μετά αρχηγός αεροπορίας, τον Δημήτρη που έγινε και μετά και αυτός αρχηγός της αεροπορίας. Λοιπόν, πήραν δηλαδή 5 από το στρατό Ξηράς και 5 από την αεροπορία που τους χρειαζόταν. Λοιπόν, ο Σπύρος Μουστακλής μίλησε τον Γιάννη Αλεξάκη, τον οποίον τον ήξερε, αφού είχαν κάνει τα σχέδια όλα και τα είχαν προβλέψει, είναι γραμμένα τα σχέδιά τους, και βγήκε και το κίνημα του ναυτικού, κάνανε πριν από δύο μήνες, παρουσίασαν ένα βιβλίο στο Θορυκτό Αβέροφ, ναι, αν έχετε υπόψη. Ναι, βέβαια. Ναι, το ξέρετε. Είχαν ετοιμάσει όλα τα καράβια, είχαν τα πάντα, είχαν υπολογίσει. Και ο Σπύρος Μουστακλής βοήθησε, γιατί ο ίδιος, σας είπα, ενημέρωσε τον Γιάννη Αλεξάκη, γιατί είχαν μαζί ζήσει, είχαν υπηρετήσει στο Σιδηρόκαστρο και τον ήξερε, ήταν πολύ φίλοι, και για καλή του τύχη υπηρετούσε στη Σύρο. Γιατί αποφασίσανε ότι οι ναυτικοί θα έκαναν το δικό τους, ας πούμε, το δικό τους κίνημα, και θα έκαναν διάγγελμα από τη Σύρο. Αυτό ήταν, θα ελέγχαν το νησί. Το νησί αυτό, από εκεί θα έστελναν διάγγελμα σε όλο τον κόσμο, καταλάβατε, και είχαν όλα τα προβλήματα, τα νησιά, πώς θα κλείνανε τους δρόμους, τις λεωφόρες, ας πούμε, για την Ήπειρο, για τη Μακεδονία, για τη Θράκη κτλ. Και υπηρετούσε εκεί πέρα ο Γιάννης Αλεξάκης, είχε συνεννοηθεί στο κέντρο εκπαιδεύσεων, στο ΚΕΝ αυτό της Σύρου, και είχε εκπαιδευτεί, ούτως ώστε, γιατί έπρεπε να όταν θα πηγαίναν τα καράβια στη Σύρο, εφόσον υπήρχε στρατόπεδο, θα τους επιτίθεται το στρατόπεδο. Είχε φροντίσει λοιπόν και τα είχε ετοιμάσει να είναι το στρατόπεδο πανέτοιμο για όλα, και γιατί ο Σπύρος Μουστακλής είχε δύο φορές υπηρετήσει στη Σύρο και ήξερε και την παραμικρή πέτρα, γιατί ήταν κυνηγός, τον ήξεραν
όλοι στη Σύρο, όταν ένας δήμαρχος έγινε εκθήλος και τα λοιπά, ο Σπύρος πήγαινε συνέχεια, γι' αυτό και τον έκαναν μετά επίτιμο δημότη, πρωτομές, πλατείες. Όταν ο δήμαρχος της Σύρου έβγαινε μαζί με τον Σπύρο Μουστακλή, είπε στη μαμά μου, κυρία Αγγελική, βγαίνουμε με τον Σπύρο, εγώ είμαι δήμαρχος και στους 10 ανθρώπους που συναντάμε, οι 7 χαιρετάνε τον Σπύρο και οι 3 χαιρετάνε εμένα. Γιατί ο Σπύρος γύριζε τα χωριά, ήταν πολύ αγαπητός, ήταν πολύ, αφού κυνήγι, αφού έπεσα κι εγώ και δεν σκοτώθηκα εκεί πέρα, τέλος πάντων. Και είχαν ετοιμάσει τα πάντα, δηλαδή. Είχαν κάνει πολλή δουλειά στη Σύρο. Δηλαδή, από τρόφιμα, έπρεπε τα κατακαράδια να καύσιμα να πάρουν, δεν ήξεραν τι θα γίνουν, έτσι, να έχουν καύσιμα, να έχουν τροφή, να έχουν ετοιμάσει από, για να κάνουν το διάγγελμα να είναι διεθνές από πλευράς ΟΤΕ και τα λοιπά. Όλες τις υπηρεσίες τις είχαν να είναι, καταλάβατε, για να πώς, είναι. Για πώς ατύχησαν? Προδοσία. Τι άλλο? Θα ρώταγα ποιος το πρόδωσε, ήμουν έτοιμη αυτό να ρωτήσω. Εντάξει, αυτό έλεγα. Ότι είναι οι προδότες ποιοι ήταν? Οι προδότες που ήταν δεν έχουν βρεθεί ακόμα, υποθέτουν. Κάποιος που ήταν ασυρματιστής και πολλά άλλα. Έκαναν και διάφορα συμβούλια με τον Αβέροφ μαζί να τον βρουν. Εντάξει. Δεν έχουν επισημανθεί. Ξέρουν, εντάξει, ξέρουν. Με τον Αλέκο Παναγούλη είχε υποθέσει. Ναι, με τον Αλέκο Παναγούλη, ο Σπύρος Μουστακλής το έμαθα εκ των υστέρων ότι υπήρχε επαφές, γιατί δεν μου έλεγε ποτέ τίποτα. Έφευγε και μου έλεγε ότι πάει κυνήγι. Εγώ πήγαινα καμιά φορά, αν πήγαινα στο κυνήγι, μου έλεγε ότι δεν χωράω στο αυτοκίνητο γιατί παίρνει φίλους του και δεν χωράω εγώ. Κάποια φορά με πήρε, γιατί ήμουν μοναχά εγώ, και πήγαμε έτσι λίγο πριν, μετά προς το Άργος. Και μου είπε, θα πάει να κυνηγήσει στο δρόμο. Εσύ κάτσε εδώ στο δρόμο, λέει, και εγώ απέναντι θα πάω να κυνηγήσω. Κάποιον είχε πάει να συναντήσει. Όλη την ώρα πήγαινε στο Μεσολόγγι. Όλη την ώρα πήγαινε στο Μεσολόγγι και από ό,τι έμαθα ύστερα μου το είπα, να συναντούσε ανθρώπους. Και με ρωτήσατε το άλλο. Για τον Αλέκο τον Παναγούλη. Ναι, λοιπόν, μία μέρα το 70, το 80, το έχω γράψει αυτή τη στιγμή, είμαι συγχυσμένη γιατί μου κλέψα. Στην ΕΣΥΑ γινόταν μια παρουσίαση ποιημάτων του Αλέκου και είπε λοιπόν ο αείμνηστος Λευτέρης Βερυβάκης, που ήταν παρουσιαστής, λέει, θα πω και κάτι που δεν το ξέρει ούτε ο Στάθης, δηλαδή ο αδερφός του, ούτε η Χριστίνα, και είπε ότι ο Σπύρος Μουστακλής είχε επαφές με τον Αλέκο Παναγούλη, και αυτό το λέει και ο αδερφός του, του Αλέκου του ασχολεμένου, που ήταν αξιωματικός του ναυτικού, γιατί λέει ότι όταν άρχισε η Χούντα και μαζευόταν ο Αλέκος, ο Βερυβάκης, και κάνανε προς το Παγκράτη εκεί, κάνανε διάφορες συγκεντρώσεις, λέει, μιλάγανε, λέγανε διάφορα πράγματα, θα κάνουμε αυτό, σχεδιάζανε βέβαια οι άνθρωποι, τελικά λέει, όταν τελειώνανε καταλήγανε όλοι στο Μουστακλή, και είπε ότι και με τον Γιώργο πρέπει να είχε επαφές. Και το βεβαίωσε μετά ξανά ο Βερυβάκης, γιατί όταν ο Σπύρος Μουστακλής μετά το 73 τον Αύγουστο στις 20, ο Παπαδόπουλος που εστέφθη αυτοκράτορας, ξέρω εγώ τι έκανε και τα λοιπά που ήθελε, έδωσε αμνηστία και βγήκαν 20 Αυγούστου και βγήκανε όλοι οι κρατούμενοι και τα λοιπά, πήγε και ο Σπύρος, τον μεταφέραμε από το 401 που ήταν, τον πήγαμε στην Πολυκλινική και είπε ότι πήγε να δει το Σπύρο και είπε ότι μετά, επειδή δεν μπορούσε να μιλήσει ο Σπύρος, λίγες λέξεις έλεγε, με τα διάφορα νοήματα που του έκανε βεβαιώθηκε ότι τον ρωτούσε. Εκεί συναντηθήκανε, εκείνη αυτή η φωτογραφία που βλέπετε, το Σπύρο Μουστακλή με τον Παναγούλη. Εκεί πήγε και ο Παναγούλης για νοσηλεία στην Πολυκλινική Αθηνών και ειδωθήκανε με το Σπύρο όσο καιρό μένανε και οι δύο. Και κάθε φορά λέει, πήγε με τα νοήματα που του έλεγε και το απαντούσε, του έλεγε ότι είχαν συνεργαστεί με τον Αλέκο. Ο Σπύρος δεν μίλαγε ποτέ για κανέναν. Και για τίποτα δεν μίλαγε, και γι' αυτό του φέρθηκαν, τον βασανίσανε τόσο πολύ σε πολύ λίγο διάστημα, επειδή ακριβώς μετά τη σύλληψή του το 73. Το 73. Το κίνημα του ναυτικού, να μας το περιγράψει λίγο η κυρία Μουστακλή. Δεν έγινε.
Ναι, μας δεν έγινε. Ναι, θέλω να πω πώς έγινε η προδοσία του κινήματος. Δεν τη λένε. Άλλοι λένε ότι κάποια τηλέφωνα που τηλεφώνησε κάποια γυναίκα, άλλοι λένε ότι κάποιοι τους πήραν τηλέφωνα και ειδοποιήσανε, τους στείλανε ένα χαρτί, πρόσεχε, ξέρω εγώ, μην πας. Τελικά δεν τη λένε. Ναι. Αν λένε κάποιος ο οποίος ήταν σημεοφόρος εκεί στα κάποιο καράβι και κάτι τέτοιο. Ναι. Χαμηλό βαθμό. Και μετά την προδοσία έγιναν κάποιοι ανώτατοι αξιωματικοί. Τους πιάσανε. Έγιναν συλλήψεις. Έγιναν αμέσως συλλήψεις. Μόνο δεν προλάβανε να πιάσουν τον παπά, ο οποίος έκανε με το βέλος. Έφυγε και πήγε. Έτυχε να βρίσκεται εκτός Ελλάδος. Ναι, επειδή ήταν σε ασκήσεις. Ήταν στο κίνημα κι αυτός. Έτυχε να βρίσκεται εκτός Ελλάδος και ευτυχώς που σκέφτηκε και έκανε αυτή την σπουδαία κίνηση και έγινε και το διεθνοποιήθηκε και όλη αυτή η κατάσταση. Ήταν εκεί που και πολύ. Αλλιώς θα είχε συλληφθεί και αυτός μαζί με τους άλλους αξιωματικούς. Ήταν μαζί και αυτός το κίνημα. Και ο Σπύρος, να φανταστείτε, όταν το συνέλαβαν στις 22 Μαΐου, τον πήρανε, η ασφάλεια τον συνέλαβε. Ήρθε η ασφάλεια στο σπίτι πρωί-πρωί, είχαμε και ένα ατύχημα στη μικρή μου, γιατί ο Σπύρος Σάββατο 19, πώς έχει το Σάββατο, πήγε στο Μεσολόγγι, Παρασκευή 18 Μαΐου, πόσο ήταν, συνέλαβαν τον Ιπποκράτη Σαβούρα. Mm-hmm. Άλλη φυσιογνωμία. Ναι, το φέραν το Σαβούρα και γράψαν ότι συνελήφθη ο Σαβούρας και τα λοιπά για μια οργάνωση που τη λέγανε ΕΑΝ. Εγώ διάβασα την εφημερίδα, την είδα, και την Παρασκευή ήταν Παρασκευή. Και όταν ήρθε ο Σπύρος το μεσημέρι, του λέω, ετοιμάσου τώρα, γιατί το Σαβούρα τον συναντήσαμε και τον γνωρίσαμε στη Σαμοθράκη. Ήταν και αυτός εξόριστος στη Σαμοθράκη, ο Σαβούρας, μαζί μας. Ήταν αυτός ως πολίτης εξόριστος, ένας από το Κλάδος, ο Παναγιώτης, ένας σπουδαίος νεαρός από τα Χανιά, από την οικογένεια Κλάδου, που ήταν και του Βενιζέλου, ναι, ο πλαρχηγός, ο πατέρας, ο Παναγιώτης. Και ένας άλλος, ο Ιακημίδης, ο Στέφανος, που ήταν φοιτητής του Πολυτεχνείου από τη Θεσσαλονίκη. Αυτοί ήταν οι πολίτες. Λοιπόν, και ένας άλλος... Συνελήφθη οποίος... μετά από δύο μέρες, μετά από αυτή την ιστορία του με το Σαβούρα. Με το Σαβούρα, λοιπόν, ναι. Πήγε στο Μεσολόγγι, λοιπόν, για το κίνημα που ρώτησε η κυρία και τα λοιπά. Είχαν συνεννοηθεί με το κίνημα, ότι έμαθα εκ των υστέρων, ότι κάποιος θα ερχόταν στο σπίτι, ένας στρατηγός, ο στρατηγός ο Φέτσης, που ήταν αρχηγός της ΚΙΠ μετά τη μεταπολίτευση, και ο Αλεξάκης, ότι λέει ότι θα ερχόταν να με συναντήσει εμένα, ναι, για να του πω κάτι για το κίνημα και κάτι τέτοια, τον οποίο δεν ήρθε ποτέ αυτός. Ο Σπύρος, φαίνεται, ίσως είχε πληροφορηθεί. Συνελήφθη ο συγκεκριμένος. Ναι, βεβαίως, ο Φέτσης και αυτός, βέβαια. Συνελήφθηκε ο Αλεξάκης, όλοι αυτοί ήταν. Αυτούς είχε που, που ήταν οι πέντε του στρατού Ξηράς. Δηλαδή ο Σπύρος, ο στρατηγός ο Φέτσης, ο Αλεξάκης, ο Βαρδάνης και ένας άλλος, τον μπερδεύουν. Λοιπόν, του δείχνουν την εφημερίδα και του λέω, όταν γύρισαν από τη Σαμοθράκη και την εξορία όλοι, ο Σπύρος έκανε παρέα με τον Σαβούρα, γιατί είχε το κυνηγητικό σχοιλί και ήταν άρρωστο. Και το έφερε από το Μεσολόγγι και το πήγε στην κλινική του Σαβούρα, ο οποίος είχε ιατρείο στη Σκουφά 2-4, είχε γραφείο και σπίτι και κλινική στο Παλαιό Φάληρο. Στο Παλαιό Φάληρο. Και πήγαινε και εκεί πέρα κάθε μέρα φάρμακα στο σκυλί, γιαούρτι και τέτοια πράγματα. Και έκανε παρέα. Και μια φορά μας είχε καλέσει και εμάς και πήγαμε, τέλος πάντων, έκανε παρέα. Και ο Σαβούρας είχε αυτή την ΕΑΝ, την οργάνωση αυτή που λέει, και τα λοιπά. Και το πιάσανε μαζί, τον Σπύρο, την Κυριακή το βράδυ έφυγε για να πάει στο Μεσολόγγι, πολύ νύχτα. Λέω, πώς θα πας, είδα κάτι, έβαλε κάτι δάτια με το αυτοκίνητο τη νύχτα, πήγε στο Μεσολόγγι να πάει, λέει, είχε δουλειά. Δεν τον ρώταγα ποτέ. Φαίνεται είχε πάρει το σύνθημα ότι το κίνημα έχει προδοθεί. Πήγε, ας πούμε, όλη νύχτα, τη Σάββατο προς Κυριακή, και κατά τις 12 η ώρα το τηλεφωνώ, γιατί είχα μείνει εγώ με τη μικρή μου, η οποία δεν ήταν ούτε 1,5 χρονών, που χτύπησε το τηλέφωνο μου στο ιατρείο, και εγώ πήγα να πάρω το χαντούμπλεξ το τηλέφωνο, πήγα να πάρω το τηλέφωνο στο χόλ, η μικρή τρόμαξε που κοιμόταν, ήταν πολύ πρωί, και πήγε στην κουζίνα και όπως είχα φτιάξει ένα τέτοιο, μόλις είχα ράξει ζεστό,
Το μωρό ήταν πιο χαμηλό, το τράβηξε και το. Και έπεσε πάνω. Ναι, και τηλεφωνώ εγώ στο σπίτι, τρέχα, γύρνα πίσω. Και έλα να δει το παιδί είναι καμένο. Είχαμε δηλαδή και αυτή τη συμφορά να γυρίζω με το παιδάκι καμένο εδώ και ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα. Το παιδί, και έτσι το Σπύρο το πιάσανε λοιπόν στις 22 την Τρίτη, ήρθε το μεσημέρι στο σπίτι απ' έξω, γιατί περίμενε κάποιον έξω από στο δρόμο δηλαδή. Μέναμε Αρχιμίδους 2 πίσω από το στάδιο του Παναθηναϊκού και πλατεία Πλαστήρα. Και είχε ένα ραντεβού με ένα μπογιατζή να βάψει ένα τέτοιο. Και τον έπιασαν, ήταν η ασφάλεια, και τον πιάσανε για 2 συγχρόνως. Για το ΕΑΝ, ότι ήταν στο ΕΑΝ με το Σαβούρα και στο κίνημα του ναυτικού. Στην ασφάλεια τον πήγανε από την Τρίτη που τον πιάσανε, ήρθαν στο ιατρείο, μου φάρμακα, ανοίγανε μου καλάκια, σιτάρια, χαρτιά, ό,τι βλέπανε τα πήρανε. Τον κρατήσανε εκεί, πήγαινα, αλλά μόνο ρούχα. Στην Μπουμπουλίνας? Όχι, τότε η ασφάλεια είχε φύγει από την Μπουμπουλίνας και ήταν Μεσογείων. Ήταν Μεσογείων το 73. Πήγαινα ρούχα και τα λοιπά, τα παίρνανε, δεν μου λέγανε τίποτα, ούτε τον είδα ποτέ. Και κάποια μέρα μου είπανε, ή τηλεφωνήσανε, μου είπανε, να μην ξαναρθείτε εδώ. Να μην ξαναρθείτε, ενώ τα παίρναν τα ρούχα. Να πάτε στο ΕΑΤΕΣΑ. Δηλαδή, τον πήγαν στο ΕΑΤΕΣΑ. Ναι, δηλαδή, έμεινε δηλαδή στην ασφάλεια από τις 23 ημέρα Τρίτη, από τις 23 Μαΐου και Σάββατο απόγευμα, 26, γύρω στις 6 ώρα, τον πήγαν στο ΕΑΤΕΣΑ. Υπάρχουν τα χαρτιά αυτά γραμμένα από την ασφάλεια, το χαρτί που είπα το γράψει. Τον πήγαν εκεί πέρα, τον πήγαν εκεί και μάλιστα είναι πολύ λίγο μπερδεμένο, γιατί έχει στείλει το χαρτί η ασφάλεια ότι τον παραδίδει. Υπάρχει το χαρτί ότι τον παραλαμβάνει το ΕΑΤΕΣΑ, αλλά δεν μπορέσαμε να βρούμε τι είναι η υπογραφή. Δεν την γνωρίζει. Την παραλαβή. Την παραλαβή. Λοιπόν, εκεί, επειδή ξέρανε, είδαν ότι είναι και στο ναυτικό και όπως του είχαν παραγγείλει ότι είναι και εκεί πέρα στο ναυτικό, τον πήγανε στις 6 ώρα και στις 12 το βράδυ, από ό,τι λέει ο αξιωματικός του ναυτικού, τον φωνάξανε. Λοιπόν, ο Σπύρος αρχίσανε με μανία, γιατί σου είπε είσαι και σε αυτό, αφού ξέρουμε ότι είσαι και στα ένα. Άρχισαν με πολύ μανία. Ο βασανισμός αρχίζει στο ΕΑΤΕΣΑ ή έχει ξεκινήσει στο... Από την ασφάλεια δεν είχε τίποτα πάθει. Γιατί και το γράφουν και αυτοί. Καλά, το γράφει βέβαια ο Γενικός Διευθυντής της Ασφαλείας, αλλά το σκέφτηκα και μόνη μου, γιατί αν είχε τίποτα θα ήταν δικαιολογία του ΕΑΤΕΣΑ να πει εμείς δεν του κάναμε τίποτα, από την ασφάλεια τον φέρανε. Έτσι σκέφτηκα εγώ, αλλά και έτσι φαίνεται. Λοιπόν, πήγε εκεί πέρα. Με πολλή μανία τον περίμεναν όπως φαίνεται και άρχισαν να τον βασανίζουν. Δεν μιλούσε, δεν είπε για κανέναν. Προφανώς άλλοι που είχαν συλληφθεί να είπαν οι άνθρωποι και δεν τους κατηγορεί κανείς. Όταν βασανίζεσαι δεν είναι. Ναι, όπως μου είπε εμένα μια φορά ο Σπύρος, ότι του είπα καλά, εσύ δεν μου λες και εμένα κάτι, τι κάνεις. Δεν μου, μου λες και εμένα, ναι. Και μου είπε, όχι ότι δεν σε έχω εμπιστοσύνη, είσαι γυναίκα. Αλλά άμα θα πας στην ασφάλεια, το πρώτο σκαμπίλι που θα φας, τα πεις όλα. Θα τα πεις όλα. Και έτσι, και ένα άλλο που του είπα για κάποιον, και δεν είναι φλιαρία, σας λέω την κατάσταση για να καταλάβετε, που είχαμε για μια άλλη περίπτωση, ακούσει από έναν συνάδελφο και φίλο μας σε μια οργάνωση που μίλησε στην ασφάλεια και του είπα μια φορά, μωρέ, τι κρίμα αυτός ο Γιάννης, ο Χί, ο οποίος, τι κρίμα να μιλήσει. Και μου είπε, μη μιλάς. Δεν ξέρεις. Όταν πας εκεί πέρα, μη μιλάς. Δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνεις. Εντάξει, δηλαδή, προφανώς, στο βασανιστήριο που... Ναι. Έτσι λοιπόν, αρχίσανε να τον βασανίζουν πολύ με πολύ ξύλο, δεν μίλαγε. Τον έκαναν έτσι. Ναι, τον έδεσαν χειροπόδαρα στην καρέκλα. Στην καρέκλα και δεν μπορούσε να κουνηθεί. 5-6-7 σαντζίδες και ήδη δικητέοι, ο Σπανός και ο Χατζηζής, χτυπάλανε. Και κατά το μεσάνυχτα, 12 η ώρα, φωνάζουν έναν αξιωματικό του ναυτικού και του λένε, έλα. Μισό λεπτό. Ναι, ναι, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Ναι. Από Πάτρα Γιάννης Σημιακάκης. Κυρία Μουστακλή, είναι εκεί μαζί σας, έτσι? Βεβαίως, ναι, ναι. Επειδή δεν μπορώ να ακούσω την εκπομπή, έχει προβλήματα η περιοχή εδώ με σύνδεση. Ναι, έχετε τα προβλήματα λόγω του καιρού. Ναι,
και λόγω του καιρού και λόγω της γενικότερης ανοργανωσίας που επικρατεί στην περιοχή. Λοιπόν, ήθελα να πω, γιατί είμαι καταρχάς πολύ συγκινημένος, γιατί έρχομαι πίσω στα χρόνια τα δύσκολα της Χούντας, το 72-73, όταν είχα τη μεγάλη τύχη να γνωρίσω το Σπύρο το Μουστακλή και βεβαίως τη σύζυγο που ήταν πάντα δίπλα του, Ακίνητη Φρουρός, και τη στήριξή του εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Οπωσδήποτε δεν με θυμάται, εγώ όμως τότε δούλευα στο ΚΑΤ, στα χειρουργεία, σαν νοσηλευτής, και θυμάμαι ότι ερχόταν εκεί για νοσηλεία για τις φυσικοθεραπείες του, και θυμάμαι πολύ καλά μια μέρα που τον είχα δει και είχαμε διασταυρώσει τα βλέμματά μας. Τόσο καθαρό βλέμμα δεν έχω ξανασυναντήσει άνθρωπο. Πραγματικά δηλαδή ήταν εκείνη η μέρα ήταν σημαδιακή, με την έννοια ότι συνειδητοποίησα ότι αυτό το κατασκεύασμα που λεγόταν, ας πούμε, Απριλιανή Δικτατορία, δεν ήταν ένα καθεστώς που έκανε περίπατο μέσα στην ιστορία την ελληνική. Υπήρχε αντίσταση μεγάλη. Εκεί μετά έμαθα ότι ήταν δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες οι αξιωματικοί των σωμάτων ασφαλείας αλλά και του στρατού και των άλλων σωμάτων, των ενόπλων δυνάμεων γενικότερα, που είχαν αντισταθεί στη Χούντα. Βέβαια η μεταπολίτευση δεν έδωσε μεγάλη βάση σε αυτό το θέμα, γιατί οι πολιτικοί ήθελαν να διεκδικήσουν για λογαριασμό τους ότι ήταν οι μοναδικοί που έκαναν αντίσταση, ενώ η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Από την πρώτη μέρα, το ξέρουμε, το 67 υπήρξαν απεινείς διώξεις με τα σώματα ασφαλείας στις ένοπλες δυνάμεις. Ένα από τα θύματα ήταν ο Σπύρος ο Μουστακλής, ίσως το κορυφαίο θύμα της περίοδου εκείνης. Θυμάμαι μία φορά είχα παρακαλέσει τον νοσηλευτή του, τον συνάδελφό μου νοσηλευτή του τμήματος εκείνης φυσικοθεραπείας, να μου δώσει την ευκαιρία να πάω να οδηγήσω τον Σπύρο στην αίθουσα φυσιοθεραπείας, έτσι για να βρεθώ λίγο πιο κοντά του. Θυμάμαι πολύ καλά τα λόγια που έλεγε η κυρία Μουστακλή, ξέρει ας πούμε δεν θέλω να επαναλάβω τη φράση που συνεχώς έλεγε ο Σπύρος και που μόνο μεγάλοι άνθρωποι, ας πούμε, εννοώ δηλαδή ιστορικά πρόσωπα, έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν. Είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούσε ο Καραϊσκάκης, για να μην επεκταθώ. Έπιζε. Λοιπόν, είναι αριστοφανική η γλώσσα. Να μην τρελαθούμε τελείως. Τον είχα, δηλαδή με τα μάτια είχαμε μιλήσει για λίγο. Ήταν μεγάλη ευκαιρία για μένα. Όταν αποχωριστήκαμε, αυτό που ήθελα να κάνω για να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ ήταν να πάρω το πονεμένο του το χεράκι και να του το φιλήσω. Όχι το καλό, το πονεμένο, ξέρει η κυρία Μουστακλή. Το δεξιό. Λοιπόν, ήταν μεγάλη συγκίνηση. Να είστε, κυρία Μουστακλή, σίγουροι ότι πολλοί άνθρωποι, για να μην πω μια ολόκληρη γενιά, παραδειγματίστηκε από τον αγώνα του Σπύρου Μουστακλή. Και τουλάχιστον από προσωπική πείρα, εμένα με καθόρισε αυτό το πράγμα, γιατί η μετέπειτα ζωή μου εντάχθηκα και εγώ σε αυτό που λέγεται αντίσταση κατά της Χούντας. Είχα και εγώ πλήρωσα το δικό μου τίμημα. Αλλά αυτό που με καθόρισε ήταν η παρουσία αυτών των ανθρώπων, το παράδειγμα αυτών των ανθρώπων, με κορυφαίο του Σπύρου Μουστακλή, το επαναλαμβάνω, και βεβαίως τον Αλέκο τον Παναγούλη. Δεν θέλω να σας κρατήσω άλλο, γιατί και η συγκίνηση δική μου είναι πολύ μεγάλη. Να ξέρετε ότι δεν θα το ξεχάσουμε το Σπύρο, να είσαστε κι εσείς καλά, να τον θυμάστε, και το παραδειγμά του θα φωτίζει και τις επόμενες γενιές. Να ρίξουμε όμως και λίγο φως, γιατί αυτά τα πράγματα δεν τα έχουμε πιάσει τη νεότερη ιστορία. Έχουμε μείνει σε πολύ ρηχά πράγματα, και τον αγώνα αυτών των ανθρώπων, την προσωπικότητά τους και την αγωνία τους για τη δημοκρατία και την πατρίδα, δεν την έχουμε αντιληφθεί ίσως σήμερα. Γι' αυτό θα πρέπει κάτι να γίνει, να έρθουμε σε επαφή με αυτό το πρόσφατο παρελθόν
της ελληνικής ιστορίας και να αναδείξουμε το μεγαλείο αυτών των ανθρώπων που θα μείνουν οπωσδήποτε με χρυσά γράμματα γραμμένα στην νότερη ελληνική ιστορία. Δεν ήθελα να αποτελέσω. Ωραία. Εγώ τον ευχαριστώ και είμαι πολύ συγκινημένη, να πείτε. Πολύ συγκινημένη και, ακούει. Και όποτε θέλει θα ήθελα να έρθει στο σπίτι μου να τον γνωρίσω προσωπικά. Βεβαίως. Γιατί θα τον ξέρω. Mm-hmm. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη και είναι πράγματι. Λοιπόν, όπως... Γιάννη, άκουσε την πρόσκληση. Βεβαίως. Όποτε έρθει στην Αθήνα. Θέλει να έρθει στο σπίτι μου και στο βιβλίο που θα ετοιμάσω. Ελλάδα. Οπωσδήποτε όμως ένα από τα επόμενα πράγματα που θα κάνω είναι να έρθω σε επαφή με την κυρία Μουσταχή. Θέλω και εγώ πολύ να όποτε θέλει, θα τον περιμένω. Ωραία. Δεν ξέρω, έχουμε ακόμα, πρέπει να έχουμε πολλά πράγματα να μάθουμε για τον Σπύρο τον Μουστακλή. Το είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Μοναδίο, Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ με τη συγκίνηση. Ο Γιάννης, να σταθώ σε ένα σημείο που είπε ο Γιάννης, γιατί, ότι βλέπουμε ότι πολλοί στρατιωτικοί είχαν σημαντικό ρόλο στην αντίσταση κατά της Χούντας και δεν είναι και λίγοι. Όχι, έτσι όπως είμαστε το... σημαντικό κομμάτι. Σημαντικό κομμάτι, μεγάλο κομμάτι. Ξέρω. Δεν διεκδίκησαν όμως κανένα ιστορικό δικαίωμα όχι, στην αντίσταση. Δεν τους επέτρεψαν να έτσι, έχουν. Μπράβο. Άλλο το δεν επιτρέπω. Δεν τους επέτρεψαν, τους εμπόδισαν. Αυτοί όμως ήταν ανιδιοτελείς. Ναι. Όπως όλοι οι αγωνιστές άλλωστε. Ανιδιοτελείς. Ή περισσότερο τουλάχιστον. Και μάλιστα εμένα και πολλές φορές και. Πώς να σας το πω. Φρόντισαν να τους απομονώσουν οπωσδήποτε. Τους απομόνωσαν. Γιατί όταν γίνεται, έρχεται, όταν γίνεται μεταπολίτευση και έρχεται αυτός ο συρφετός από έξω και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν φρόντισαν να τους χρησιμοποιήσουν. Ήταν τόσο σεμνοί όλοι και μπαίνα μου είπαν πολλοί, ήταν μα τόσο σεμνοί και δεν πήγανε που θα τους ήταν δηλαδή πολύ σπουδαίο, καταλάβατε, και γι' αυτό δεν τιμωρήθηκε κανείς. Μα με συγχωρείτε, συγγνώμη κιόλας, αλλά αν αξιοποιούσε η μεταπολίτευση τους αξιωματικούς αυτούς που στάθηκαν στο ύψος του όρκου τους και του εθνοσύμου, δεν θα είχαμε το στρατό που έχουμε σήμερα. Ακριβώς. Δεν θα είχαμε την ξεφτύλα που έχουμε σήμερα. Σας πω και μπορώ να σας γνωρίσω τα όνομα. Και ξέρετε το τραγικό, ότι από όλους αυτούς έχουν πεθάνει περισσότεροι και νέοι, ίσως. Σοκαρίστηκαν οι άνθρωποι. Ναι. Έχουν πεθάνει. Την αδικία και εγώ, και εγώ δεν έχω να μιλήσω με αυτούς τους φίλους. Και γιατί δεν περί αυτό λογώ. Γιατί εγώ τότε μόλις ήμουν 28 χρονών, μόλις είχα παντρευτεί. Εγώ ήμουν από το πανεπιστήμιο, δεν είχα άλλες γνωριμίες. Και η ζωή μου ως παντρεμένη, ανοίγοντας το ιατρείο και το επάγγελμά μου, αυτούς είδα πρώτα. Και γι' αυτό έχω μείνει εκεί. Σε αυτή την εποχή, μην με παρεξηγείτε και μου λένε, μα ακόμα εσύ εκεί είσαι. Μα πώς να μην είμαι, όταν εγώ μόλις παντρεύτηκα, υπάρχουν μόλις ιστορική... άνοιξα τη δουλειά. Δεν... Είναι η ιστορική περίοδος που σε καθορίζει. Έφυγα από το πανεπιστήμιο και μπήκα σε ένα άλλο κανάλι και γνώρισα όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν ο καθένας καλύτερος από τον άλλον. Δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι ιδιωτελείς, ήταν πατριώτες. Και ήταν σπουδαίοι, πώς να σας το πω, είχαν όλη τη λεβεντιά επάνω τους και για σκεφτείτε όλοι αυτοί οι άνθρωποι και ακόμη και οι στρατηγοί, τους στρατηγούς που γνώρισα, που γνώρισε και ύστερα να μπαίνεις μέσα στο ΕΑΤΕΣΑ και να σε εξευτελίζει ένας εσαντζής ο οποίος είναι με τα ναρκωτικά, καταλάβατε. Και οι ίδιοι οι αξιωματικοί να εξευτελίζουν και να βρίζουν στρατηγούς. Τι να σας το πω, δηλαδή. Και ως αντάλλαγμα μετά την μεταπολίτευση τη λεγόμενη, εισέπραξαν τη ρετσινιά του Χουντικού, συλλήβδιν όλους, τους τσουβάλιασαν. Ναι, γιατί έπρεπε, σαν φασίστες, έπρεπε σαν... πρώτο να υπάρχει συλλογική ευθύνη. Ναι, αυτά θέλουμε να υποταχθεί, τα δούμε τώρα πολιτικά. Να υποταχθούν οι άνοπλες δυνάμεις στα πολιτικά κόμματα εξουσίας. Να απαξιωθούν στο για να υποταχθούν. Για να μπορέσουν να υποταχθούν οι άνοπλες δυνάμεις στα κόμματα εξουσίας. Ναι. Αυτό που κάνανε παλιά με τον Βούρδουλα και με τις μυστικές υπηρεσίες, το κάνανε μετά, ανέλαβαν τη μεταπολίτευση μετά τα πολιτικά κόμματα να το κάνουν. Έτσι. Γι' αυτό κιόλας, πώς να το πούμε, ο αντιδικτατορικός αγώνας που κάνανε πρόσωπα ή οργανώσεις που δεν συμμετείχαν, που δεν είναι ενταγμένες σε πολιτικές παρατάξεις,
εξαφανίστηκε. Δεν την ξέρουμε, δεν έχει καταγραφεί. Πόσα ονόματα ξέρουμε. Ναι. Τίποτα, τίποτα. Δεν την ξέρουμε. Ήταν αυτοί οι άνθρωποι ήταν πολύ σεμνοί όλοι. Και ο καθένας, πραγματικά, επειδή γνώρισε χιλιάδες ανθρώπους που ερχόντανε στο νοσοκομείο να βλέπουν τον Σπύρο να πηγαίνουν στο ΚΑΤ, ερχόντανε μετά στο σπίτι όταν ο Σπύρος ήταν παντού. Και τώρα όπου πάω, ας πούμε, και βλέπουν το όνομα, δεν ήταν ο κόσμος. Γιατί και όταν έγινε και η μεταπολίτευση, και να πω και κάτι. Όταν έγινε η μεταπολίτευση, είχαν φροντίσει και είχε επικρατήσει μια νοοτροπία ότι ο αντιστασιακός είναι πλέβα, γιατί είναι κάτι πολύ χαμηλό. Καταλάβατε, το αντιμετώπιζα και από συγγενείς μου. Όταν έλεγαν αντιστασιακό, δηλαδή είχαν φροντίσει ότι η αντιστασιακή είναι κάτι φτύνια. Ναι, υπήρξε μια προσπάθεια μεγάλη. Όλοι αυτοί που κάνανε το, που ήταν στα πράγματα, που ήταν. Επιχούντας μιλάτε. Επιχούντα, ναι. Επιχούντας. Μόλις έγινε η μεταπολίτευση, τους έβλεπες. Μετά άλλαξαν οι ρόλοι. Όχι. Και στη μεταπολίτευση. Υπήρξε μεγάλη προσπάθεια να απαξιωθεί η αντίσταση. Να απαξιωθεί και να νομίζω ότι αυτοί όλοι ήταν like. Λαϊκοί, ήταν πλέμπα, ήταν άνθρωποι έτσι και το δεν είχαν. Ναι. Και το έζησα και πολλές φορές δηλαδή. Και το έζησα γιατί προβληματιζόμουν σε μερικές εξόδους και γιατί καταλάβαινα ότι θα λέγανε να αυτοί πάει ο κόσμος για να δείξουνε. Και μετά, κύριε Καζάκη, πώς το σφετερίστηκαν και έγινε τίτλος τιμής η αντίσταση. Το ζήτημα ήταν το πολιτικό, ήταν η πολιτική. Η πολιτική. Καταλαβαίνετε. Ενώ δηλαδή, πώς να σας το πω, χλεβάζανε τους αντιστασιακούς, τους θεωρούσαν πολύ κατώτερους. Και με είχε προβληματίσει. Και από συγγενείς που το έβλεπα εγώ. Καταλάβατε. Και γελάγαν. Αντιστασιακός κι αυτός. Και έλεγα πολλές φορές που δεν πήγαινα, ας πούμε, σε πολλές συγκεντρώσεις, γιατί λέω, μην εκνευριστώ, ας πούμε, γιατί πώς να σας το πω. Και δεν ήθελα να το καταλάβει και ο Σπύρος, ο οποίος ήταν πολύ έξυπνος, πάρα πολύ έξυπνος, να μην το καταλάβει. Και πώς γύρισα αυτή. Την εκμετάλλευση. Ναι. Και την απαξίωση. Και μετά την εκμετάλλευση που κάνανε το παν, για να πούνε ότι γνωρίσανε τον Σπύρο, ότι ήρθανε κοντά. Όχι τον Σπύρο, τον κάθε αντιστασιακό. Συγγνώμη, αυτή τη στιγμή μιλάμε. Εντάξει, μιλάμε για τον Σπύρο που ήταν στα Αγγλία. Αυτό είναι για την γενικότητα. Με το παραμικρό να πούνε, α, εγώ γνώριζα. Ήμουνα και εγώ εκεί. Ήμουνα φίλος. Ήμουνα και εγώ εκεί. Και καταλάβατε. Και γιατί η αντιστασιακή ήταν πολύ σεμνή. Πολύ σεμνή και θυμάμαι μια φορά που είχα μιλήσει και με τον στρατηγό Βαρδουλάκη και ήταν πολύ σπουδαίο. Λέει, η πολύ σεμνότητα τελικά βλάπτει. Και γι' αυτό πήρανε τις θέσεις αμέσως μόλις έγινε η παλή. Αυτοί οι οποίοι αμέσως τρέχουν, ξέρετε, που είναι έτοιμοι να εκμεταλλευτούν. Και τους είχαν ετοιμάσει. Και κατά τη διάρκεια της δικτατορίας που ο Καραμαλής και οι άλλοι ήταν έξω, από ότι γράμματα διάβασα εγώ φέτος. Τα είδατε από το αρχείο του. Από το αρχείο, ο Καραμαλής και οι άλλοι ενημερωνόταν καθημερινώς. Όχι, πολιτικοί. Είχαν καθημερινή ενημέρωση τι θα κάνουν για να ετοιμαστούν να έρθουν Καραμαλίδες και ΣΥΑ. Υπήρχε ο γεωφυροποιός. Ο κύριος Αβέρο. Ο μισός του χρόνου ήταν στο ΕΑΤΕΣΑ. Ναι. Και μάλιστα σύμφωνα με καταγγελίες αντιστασιακών που ήταν. Ήταν στο κίνημα του ναυτικού κι αυτός. Όχι. Αυτός έκανε κάτι άλλο. Περνούσε από εκεί και παρατηρούσε τα βασανιστήρια με στολή αξιωματικού. Και ήταν αυτός που είχε το σύνδεσμο με το εξωτερικό. Ναι, βεβαίως. Ενημέρωναν καθημερινώς τον Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο, γιατί όταν εγώ, ας πούμε, και να μην λένε ότι. Ότι δεν ήταν. Τέλος πάντων, ο καθένας να πω κάτι που είναι και καλό είναι. Ο Ηλίας ο Δημητρακόπουλος, ο δημοσιογράφος που αυτοεξορίστηκε, ξέρετε, τώρα 2 χρόνια, τώρα σε λίγες μέρες που έχει πεθάνει, στην Αμερική, έφυγε κρυφά, και ο οποίος ήταν. Δούλεψε όσο μπορούσε, δηλαδή ο μόνος που υπερασπιζόταν την Ελλάδα στο εξωτερικό, στο Κογκρέσο, και ο μόνος, και όλοι όταν ήθελαν να πάνε στην Αμερική σε αυτό συνέτρεχαν να τους βοηθήσει με κάθε τρόπο, είπε, και τον είχαν και αυτόν απειλήσει, δεν άφησαν να έρθει εδώ να δει το που πέθανε ο πατέρας του, είχαν σχεδιάσει κίνημα ο Κίσιγκερ ότι σκοτώθηκε, του είχαν ετοιμάσει να τον σκοτώσουν και πολλά πράγματα.
τέτοια άλλα τα οποία τα ξέρω και τα αυτά. Λοιπόν, φρόντιζαν, πώς να σας το πω, ήθελαν, να βρω τη λέξη, παρακολουθούσαν, συγγνώμη, είπε το εξής για τους διάφορους αντιστασιακούς, οι οποίοι είναι σε ομάδες. Γιατί εγώ είπα υπάρχουν τρεις μερίδες ανθρώπων. Αυτοί που κάνουν κάτι γιατί το πιστεύουν, κάνουν δύο μερίδες ανθρώπων. Αυτοί που κάνουν κάτι γιατί το πιστεύουν και οι άλλοι γιατί βρέθηκαν. Βρέθηκαν τυχαία, ήταν έξυπνοι, το εκμεταλλευτήκανε. Μπορούσαν να μην. Έτσι δεν είναι. Σκεφτήκανε, το εκμεταλλευτήκανε. Λοιπόν, και γι' αυτό ο Δημητρακόπουλος είπε ότι στην αντίσταση ο καθένας έπαιξε το ρόλο του εκτός Μουστακλή. Ναι, είχε μια πιο επιτελική ματιά. Έτσι. Και ήταν ναι. Αυτός που, να αξίζει και αυτό να το μάθετε, που κάναμε τεράστιο αγώνα όταν ο Μουστακλής. Δεν μάθηναν να τον πάρω από τα 401 νοσοκομείο. Εκεί που τον πήγανε, μήπως θα πρέπει να τελειώσουμε την εκπομπή. Όχι, έχουμε 5 λεπτά ακόμα. Ναι, και μακρηγορώ. Μέσα σε όλα τα άλλα και θα δείτε, και υπάρχουν στα πάντα ντοκουμέντα. Ελάτε στο σπίτι μου να δείτε τα βιβλία, τα όλα. Πολύ θα χαρώ. Λοιπόν, με όλα τα νοσοκομεία του κόσμου είχα επικοινωνήσει κρυφά, να στέλνω γράμματα με το Μανώλη το Γλέζο, να δούμε σε ποια κλινική θα πάμε και τα λοιπά. Μας δώσανε τελικά επί Χούντας, να πάμε στο εξωτερικό, στη ΔΕ Πολυκλινική και στο ΚΑΤ. Όλοι ήταν χουντικοί, ντυμένοι νοσοκόμοι, ντυμένοι γιατροί, ντυμένοι που σκουπίζανε, που χαθιέδες, και στο ΚΑΤ το ίδιο. Κάνανε το γιατρό, κάνανε το νοσηλευτή, κάνανε για να δούνε πώς πάει. Και παίρναν τηλέφωνο τη φυσιοθεραπεύτρια στο ΚΑΤ, Σπύρου Μουστακλή, και λέγανε πώς είναι ο Μουστακλής, μιλάει, πώς είναι, μίλησε. Καταλάβατε. Και κανείς δεν βρέθηκε τόσα χρόνια. Και αυτό, και που πήγαμε στην Αμερική, αφού είχαμε επικοινωνήσει με όλα τα νοσοκομεία του κόσμου, και ο Μανώλης ο Γλέζος, και κρυφά τώρα να στέλνουμε, ενώ είναι χούντα. Είναι χούντα. Μιλάμε το 73 στην Πολυκλινική και στο ΚΑΤ. Είναι χούντα. Και εγώ προσπαθώ να βρω Αγγλίας, Γερμανίας, που υπάρχει κάποια κλινική για να πάμε. Ο Μανώλης ο Γλέζος να στέλνουμε κρυφά μηνύματα στην Αμαλία τη Φλέμινγκ. Μας έστειλε η Φλέμινγκ γιατρό να εξετάσει το Σπύρο. Και βέβαια μετά, αφού είπαμε να πάμε και στην Αμερική. 1,5 χρόνο μας ταλαιπωρήσανε για να πάμε στην Αμερική. Γιατί όπως ξέρετε, οι Αμερικανοί είπαν ότι εντάξει, έγινε μια χούντα στην Ελλάδα, δεν έγινε και τίποτα. Σιγά και τίποτα, δεν σκοτώθηκε κανένας. Πηγαίνοντας όμως στην Αμερική ο Σπύρος Μουστακλής, ήδη αμέσως διαψεύδοντο. Έτσι δεν είναι. Νάτος αυτός που δεν έγινε τίποτα. Και ανέλαβε ο Ηλίας ο Δημητρακόπουλος να κάνει αυτό το πολύ μεγάλο αγώνα, βέβαια δεν θα μπορούσε. Γιατί ναι, μεν ήταν ένας ξένος δημοσιογράφος, αλλά τι, η Αμερική ήταν, είχε Αμερική με κογκρέσο και τέτοια. Αλλά ο Κένεντι ανέλαβε όλη αυτή τη δουλειά. Και το λέω με πολύ συγκίνηση, με πολύ μεγάλη υποχρέωση, να πάμε με μεγάλες προσπάθειες, αλλά να δείτε τα γράμματα του Κένεντι που έστελνε στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, που έστελνε στο Χάρβαρντ, που στο Κογκρέσο. Και έτσι δεχτήκανε μετά από 1,5 χρόνο το Σπύρο Μουστακλή, μέχρι και την τελευταία στιγμή, 2 ώρες πριν μπούμε στο αεροπλάνο, με πήραν τηλέφωνο από την πρεσβεία μας στην Αμερική. Και γιατί να έρθετε τώρα? Και ο Λεβίδης, ο γιος του Λεβίδη που ήταν στα Νάκτορα και ο Σπύρος τον είχε πει μούχλα, δεν τα πούμε λεπτομέρω. Λοιπόν, και τι να κάνετε τώρα, και είναι Χριστούγεννα και ξέρω εγώ. Δεν έρχομαι, του λέω, για διακοπές και για Χριστούγεννα. Εγώ πήρα τρόμαξα να πάρω διαβατήριο, να μου δώσουν διαβατήριο, ώσπου ο πρόξενος της Αμερικανικής πρεσβείας, με τα χαρτιά που έκανα για να στείλω και να δεχθούν, και είναι πολλές λεπτομέρειες, μου είπε, κυρία μου, αν με αυτά που έχετε κάνει εσείς, με τα τόσο που έχετε κάνει για τον άντρα σας, αν ήσασταν η γυναίκα σας, αν ήταν η γυναίκα μου, αν η γυναίκα μου είχε κάνει όλα αυτά που κάνατε εσείς για τον άντρα σας, θα ήμουν ο τυχερός άνθρωπος, ο ευτυχέστερος άνθρωπος του κόσμου. Απίβδησε και ο Αμερικανός πρόξενος εδώ με τα χαρτιά που είχα κάνει. Και τελικά με τον Κένεντι και με πολλούς, με τον Ρόζενθαλ, με όλους αυτούς τους δημοκρατικούς, πολύ σπουδαίοι άνθρωποι.
Ο Έντουαρντ Κένεντι. Ναι, που φάγαμε στο Κογκρέσο, που μας κάλεσε στο Κογκρέσο. Υπόθηκε η Κογκρέσο, το είδανε όλοι οι Αμερικάνοι. Γράφτηκε, ελάτε να δείτε τις αμερικάνικες εφημερίδες που το γράφουν με πολύ γράμματα. Που φάγαμε μέσα στο Κογκρέσο για να μας δούνε και άλλοι υπόλοιποι δημοκρατικοί, Ρόζενθαλ και Φρέιζερ, και να τους δείτε. Καταλάβατε. Μεγάλη δουλειά ήταν αυτή. Είπαμε ότι πλατιάζω, αλλά τι όχι, να σας πρωτοπώ. Και βέβαια, δεν τις γνωρίζαμε. Ναι. Τι κάνει το καθεστώς για να μείνει στην εξουσία ακόμα και μετά δεν ήθελα τον βασανισμό. Δεν έπρεπε. Σαφέστατα. Γιατί και, αν βέβαια, γινότανε... οι Αμερικάνοι το θεωρούσαν και πολύ μεγάλη. Ελάτε να τις δείτε τις αμερικάνικες εφημερίδες. Η μεγαλύτερη εφημερίδα που είναι η Αμερικάνικη, η Washington Post, η Times και η Washington Post. Τα άρθρα που έγραφε στη Washington Post πήγανε σε χίλιες εφημερίδες. Ελάτε να τις δείτε, τις εφημερίδες. Ωραία, βέβαια. Να τα δείτε αυτά όλα. Αυτά θα τα δούμε από κοντά. Το περιμένουμε και το βιβλίο. Ο άνθρωπος που πήγε στην Κορέα, ο άνθρωπος που πολέμησε τους Γερμανούς, η Αμερική, και στο νοσοκομείο που πήγα, που έμεινα 40 μέρες, που πήγαμε σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο. Σε ποιο, στο Memorial? Στο Walter Reed, στρατιωτικό νοσοκομείο, το μεγαλύτερο του κόσμου. Και ερχόταν οι Αμερικάνοι και όταν έφυγα, λέει, όταν φύγαμε, μου λέει να σας δώσουμε κάτι πράγματα. Γράμματα, φυλαχτά, σταυρούς, ποίηματα. Ο κόσμος που διάβαζε, αυτοί οι Αμερικάνοι. Ελάτε να δείτε σταυρούς, συνταγές για φάρμακα. Είχαν αφήσει στο νοσοκομείο, δεν ξέρανε που να είμαι, γιατί ήμασταν εξωτερικοί ασθενείς και τα πήρα αυτά όλα. Και οι Έλληνες εκεί που γύρναγα στη Ουάσιγκτον και γύρναγα από εδώ και από εκεί, όταν συναντούσα τους Έλληνες, ποτέ δεν ήθελαν και πήγαιναν να αγοράσω φαγητό, γιατί μέναμε σε ένα ξενοδοχείο κοντά στο νοσοκομείο. Δεν ήθελαν ποτέ, ή βγαίναμε το βράδυ, ποτέ να πάρουν χρήματα οι Έλληνες. Καταλάβατε, ήταν πολύ συγκινητικό, πάρα πολύ συγκινητικό. Κουράσαμε πολύ και τους κροατές και εσάς, τα πράγματα όχι, είναι καθένα. Πολλά. Αλλά θέλω να δείτε ότι αυτοί που αγωνιστήκανε, όποιοι και αν ήταν και όσο μπορούσε, εγώ θαυμάζω όλους και τους είμαι υποχρεωμένη, όσο μπόρεσε ο κανένας, έτσι δεν είναι, όσο άντεξε. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι αντιστασιακοί, δεν ήταν άνθρωποι που πέσανε από τον ουρανό. Είχανε σπίτια, είχανε δουλειές, είχανε οικογένειες, είχανε αρρώσεις. Όμως θυσίασαν, ας πούμε, έτσι δεν είναι. Σωστό. Τη ζωή τους και την οικογένειά τους. Σωστό. Αυτοί οι άνθρωποι. Και πώς ζούσαν και αυτοί. Πολλές οικονομικές θερήσεις, πολλές δυστυχίες. Ναι, είναι και μια πλευρά, ας πούμε, που συνήθως δεν την προσέχουμε, ούτε την διαβάζουμε. Γυναίκες μοναχές, γονείς άρρωστοι, παιδιά στο σχολείο να λένε ο πατέρας σου είναι φυλακή και είναι ας πούμε, η χουδική. Ένας παλιός αγωνιστής μου έλεγε κάποτε ότι τη μεγαλύτερη πίεση που δέχτηκε ποτέ στη ζωή του δεν ήταν βασανιστήρια, ούτε εικονικές εκτελέσεις. Γιατί παλιότερα του στείλανε στον τοίχο για εικονική εκτέλεση, μόνο να φανταστεί κανείς τι περνούσε ένας άνθρωπος που σε στείλουν στον τοίχο και κάνει εικονική εκτέλεση. Ήταν όταν έβλεπε τους γονείς του και τη γυναίκα του. Ήταν η χειρότερη στιγμή. Βεβαίως. Γιατί εκεί λύγιζε. Εκεί λύγιζε, αυτοί στερούνταν. Ποιος ξέρει τι και το ψωμί τους για να του πάνε εκείνο. Ναι. Καταλάβατε. Για έβλεπε το. Ο άλλος ήταν αποφασισμένος για τον εαυτό σου. Είσαι πάντα αποφασισμένος. Ναι, αλλά τι σου φταίει ο άλλος. Αυτό ακριβώς. Στην υποχρέωση. Είναι. Πάρα πολλά πράγματα συνέβησαν. Πάρα πολλά πράγματα συνέβησαν και αυτά που είδαμε. Δεν ήταν τόσο απλά. Σας είπα. Και η έξω και ο Σπύρος μόλις μπόρεσε να περπατήσει. Να βγει από το νοσοκομείο, ήρθαν και τον πήρανε οι Κύπροι για να πάει στην Κύπρο. Έπρεπε να, το πρώτο που έκανε, να πάει στην Κύπρο και αμέσως στο Πολυτεχνείο. Και το Πολυτεχνείο το έζησε ο Σπύρος Μουστακλής, γιατί ήταν στην Πολυκλινική και άκουγε τα όπλα, τους πυροβολισμούς και τα τάγκς και τον ενημερώσαμε κι εγώ. Και έκανε, ξέρετε πώς έκανε, ήθελε να πάει και μου κάνει, έλεγε και μου κάνει, μου πιάνει το χέρι, μου λέει «Βίβερε περικολοζαμέντε» και πιάνει το χέρι του και μου το πετάει. Ότι ήθελε να πάει, αλλά μου κάνει πώς να πάει με αυτό το χέρι. Ακόμη. Πώς να πάει. Και περίμενε τους νέους. Πά,
πάντα αγαπούσε τους νέους και έλεγε ότι περίμενε να κάνουν κάτι οι νέοι. Περίμενε. Και παρόλο που ευχαριστήθηκε που περίμενε από τους νέους. Πάντα. Πάντα. Έγιναν πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος και δεν μπορούσε να τα ξέρει και δεν είναι εύκολα το να αντισταθείς. Λέει ο στρατηγός ο Βαρδάνης ότι ο Σπύρος, ξέρω εγώ από διέστηση και λίγο τον πιάσανε μετά, καθόταν στο καφενείο Ελλάδα απέναντί μας, στο γνωστό καφενείο Ελλάδα στην πλατεία Παγκραστή, και πίνανε ένα καφέ, απόστρατος και ο στρατηγός ο Βαρδάνης, που τον βασανίσανε πάρα πολύ και πέθανε και τόσο πέρυσι, έπιανε, κάπνιζε και έκαιγε το χέρι του και του λέει, γιατί το χέρι, το χέρι, Σπύρο, Μιχάλη, μας περιμένουν πολλά και πρέπει να είμαστε σκληροί, να έχουμε αντοχή. Και μετά από λίγο το πιάσα. Λοιπόν, κάπου εδώ... Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Ναι, κάπου εδώ. Σας είπα όλα αυτά, όχι για να πω για το Σπύρο Μουσταγκλή, από υποχρέωση και από σεβασμό στην ιστορία. Ο καθένας ας ακούσει, ας διαβάσει και ας αποφασίσει. Εγώ λέω τις προσωπικές μου μαρτυρίες. Μου λέγανε στο νοσοκομείο, καλά, ο γενικός διευθυντής στο νοσοκομείο, ο αρχίατρος, τον είδε το Σπύρο Μουσταγκλή, μόλις πήγε και τον κρύβανε και λέγανε ότι είναι Μιχαηλίδης. Γνωρίστηκε την ίδια μέρα από τον γενικό διευθυντή του 401, γιατί ήταν μαζί στην Κορέα. Και μου είπε, Μίνα, γιατί ανησυχείτε και γιατί φωνάζετε? Καλά του κάνανε. Έτσι κάνουν και οι Αμερικάνοι, έτσι κάνουν και οι Ρώσοι. Γιατί? Έπειτα, εσείς τον διαλέξατε, κυρία Μουσταγκλή. Μάλιστα. Ήταν δική του επιλογή. Ήτανε... Κάπως έτσι είναι όλα αυτά. Να τελειώσουμε και σήμερα την εκπομπή. Δεν τελειώνουμε βέβαια, όχι, βέβαια μαζί. Όχι βέβαια, αλλά σας είπα. Περιμένουμε και το βιβλίο. Μεγάλη αγωνία. Είμαστε από αυτούς, ας πούμε, που καταναλώνουμε τόνους ιστορικού υλικού για να μάθουμε κι εμείς. Ας μάθουν. Πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. Πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν πρόκειται ποτέ. Είναι η σειρά της δικής μας γενιάς. Ναι. Οι χρυσές αγελάδες. Βέβαια. Η δική μας γενιά να βγάλει τους δικούς της μουστακλίδες. Και τους δικούς της ήρωες. Γιατί το απαιτεί αυτή η χώρα, το απαιτεί αυτή η περίοδος. Αυτά που ζούμε, τα οποία πραγματικά είναι πολύ χειρότερα από ότι τότε. Τότε υπήρχε και η ελπίδα. Αργά ή γρήγορα θα πέσει αυτό το πράγμα. Αυτή την ελπίδα την είχαμε και λέγαμε πότε θα τελειώσει. Ακριβώς. Πότε ήτανε, θα τελειώσει. Το ξέρεις ότι ήταν παρένθεση στη ζωή σου, ό,τι και να σου στήχησε αυτό. Το περιμέναμε. Σήμερα είναι ένα μόνιμο καθεστώς πλέον. Και αυτό το πράγμα μπορεί να τραβήξει για δεκαετίες, εάν του το επιτρέψουμε. Στο χέρι μας είναι. Στο χέρι μας είναι. Και γι' αυτό εμείς επιμένουμε να μαθαίνουμε το τι κάνουν οι παλιότερες γενιές, τι άνθρωποι σταθήκανε που κάναν το αυτονόητο. Επιμένω, ήταν αυτονόητο για αυτούς. Ακριβώς. Ούτε εντολή πήρανε, ούτε κινήθηκαν από ιδεολογίες, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ήταν ο αγνώστος πατριωτισμός, δηλαδή το αυτονόητο. Αυτό που λέει ο άλλος είναι το καθήκον μου. Μα αφού εδώ αυτό έχεις ορκιστεί. Εδώ μου τύχες. Τότε γιατί. Μου τύχε η θέση. Και ο Θεός βοηθός. Ναι, αυτή τη είχε ο καθένας αυτή, έτσι δεν είναι. Εκεί έπρεπε να κάνει αυτό που ήταν. Δυστυχώς, λοιπόν. Λυπάται κανείς και για αυτούς όλους από το Πολυτεχνείο, από την Κύπρο, από εδώ, από τους άγνωστους εκεί πέρα. Στο χέρι μας είναι να τους δικαιώσουμε όλους. Είναι στην Τουρκία. Από έστω και με το... Με όλους αυτούς οφείλουμε μεγάλη τιμή, μεγάλο σεβασμό, γιατί αυτοί μας έκαναν, ας πούμε, να είμαστε. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη την οποία ακόμη δεν έχουμε εκπληρώσει εμείς οι νεότεροι, να το πούμε έτσι, ούτε η ελληνική κοινωνία. Και βέβαια ήρθε και η στιγμή, νομίζω έτσι αλλιώς βρισκόμαστε σε αυτή τη στάση, σε αυτή τη φάση. Μια ομονόια δεν θα υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ των Ελλήνων. Δεν θα υπάρξει. Αυτό είναι. Αυτή τη φορά θα υπάρξει. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει ότι ένας αγαπάει περισσότερο την πατρίδα του και άλλος λιγότερο. Όχι. Στην πράξη αυτά στην πράξη φαίνονται. Δεν νομίζω ότι αυτό. Δεν φαίνονται στα λόγια αυτά. Αυτά στην πράξη φαίνονται. Λοιπόν, να τελειώσουμε κάπου εδώ. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας ακούσαν και να υποσχεθούμε ότι θα το συνεχίσουμε αυτό το. Γιατί έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα. Και να μάθουμε μια περίοδο η οποία είναι πάρα πολύ σκοτεινή. Όχι τόσο για τη Χούντα.
όσο για αυτά που συνέβησαν μετά. Δηλαδή για την κληρονομιά που άφησε η Χούντα και σε επίπεδο κοινωνικό και σε οικονομικό και σε πολιτικό επίπεδο. Το πολιτικό επίπεδο. Έχασα τον μπαμπά μου για την πατρίδα. Έχασα τον άντρα μου για την πατρίδα. Ο Θεός δεν πήρε τον μπαμπά μου. Ναι, ούτε. Ναι. Ανθρώπινο χέρι σκότωσε και πιστεύει. Ναι, ναι, ναι. Δεν γνώρισα τον μπαμπά μου, δεν γνώρισα τον σύζυγό μου. Ναι, ναι. Όχι από το Θεό, από ανθρώπινο χέρι. Σωστό. Για την πατρίδα, λοιπόν. Για την πατρίδα. Η πατρίδα μου έδωσε τίτλους. Ορφανή, χείρα, το παιδί μου ορφανό. Αυτοί οι τίτλοι. Γιατί. Εντάξει, με τον τρόπο που τους αποκτήσατε. Για τους τρόπους, με τον τρόπο που τους αποκτήσατε, είναι τίτλοι τιμής. Και η πατρίδα στο κάτω-κάτω της γραφής δεν έχει καμία υποχρέωση σε κανέναν. Εμείς έχουμε υποχρέωση έπαιρνα. Ακριβώς. Εμείς έχουμε. Και δεν την αντιπροσωπεύει κανένας παρά μόνο αυτοί που θυσιάζονται για αυτήν. Βεβαίως. Αυτό το πράγμα είναι σε κάθε ιστορική στιγμή, σε κάθε ιστορική περίοδο. Λοιπόν, με αυτά να κλείσουμε έτσι εδώ, γιατί βεβαίως όταν να συνεχίσουμε είναι πανεύκολο, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Θα κουράσουμε και τους. Όχι, δεν νομίζω ότι κουράζεται κανείς με αυτά τα πράγματα. Και όποιος κουράζεται, τότε να αλλάξει πατρίδα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Χριστίνα Μουστακλή που ήταν σήμερα μαζί μας και θα τα ξαναπούμε και σίγουρα θα ξαναπούμε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι πολύ συγκινημένη με τον κύριο Καζάκη, με την κυρία Χριστίνα Πολυχρονοπούλου. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, τους ευχαριστώ και εύχομαι ό,τι καλύτερο για την πατρίδα μας. Και εμείς ευχαριστούμε και για όλα όσα βέβαια, μας είπατε και ήταν μια υπέροχη συζήτηση αυτή. Και νομίζω πολύ. Ότι πολύ χρήσιμη. Και να ευχαριστήσουμε και τον επισκέπτη και ακροατή επισκέπτη, παρατηρητή, ναι, τον κύριο τον Γιώργο επισκέπτη. Μάλφα. Είναι και τον τεχνικό. Και τον τεχνικό εκπαιδευτικός έχει διατελέσει και ενδιαφερόταν πολύ να ακούσει. Από πρώτο χέρι. Από πρώτο ήταν, χέρι ήταν μια, ήταν μια, με πολύ συγκίνηση. Ευχαριστούμε. Θα το επαναλάβουμε πολύ σύντομα. Πολύ συγκίνηση. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.